Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Και για να δούμε αν θα είναι πράγματι καλή αυτή η εβδομάδα και όλα θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα στο αυριανό Eurogroup, όπου αναμένουμε κάτι θετικό για τη χρηματοδότηση της χώρας μας. Δευτέρα 19 Νοεμβρίου λοιπόν σήμερα και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της σημερινής ημέρα σε τίτλους. Τους κανόνες εποπτείας για τα Υπουργεία, τις ΔΕΚΟ και τους Δήμους που αποκλίνουν από τους στόχους τους περιλαμβάνει πράξη νομοθετικού περιεχομένου και 7 αποφάσεις που υπέγραψε η κυβέρνηση, κλείνοντας εκκρεμότητες και προεπαιτούμενα εν ώψη του αυριανού Eurogroup. Σε συμφωνία για την αντιμετώπιση του ελληνικού χρέους φαίνεται να έχουν καταλήξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πληροφορίες στο Διεθνή Τύπο αναφέρουν ότι έχει υποχωρήσει το Ταμείο από τη θέση του για νέο κούρεμα, με την προϋπόθεση όμως να βρεθεί λύση για βιωσιμότητα του χρέους στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει ξανά ανταγωνιστική και να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις της, αλλιώς δεν θα της φτάνουν όλα τα λεφτά του κόσμου, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Wolfgang Schäuble, μιλώντας στο γερμανικό δίκτυο ARD, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αυριανό Eurogroup θα καταλήξει σε συμφωνία. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις της ΠΟΕΟΤΑ με καταλήψεις δημοτικών κτηρίων, απεργίες και στάσεις εργασίας για το πρόγραμμα διαθεσιμότητας. Σήμερα μάλιστα λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί στις διευθύνσεις προσωπικού για την αποστολή των στοιχείων. Ρύθμιση στο σύνολο των δανείων συζητούν σε μία ώρα από τώρα περίπου στις 4 ο Υπουργός Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Ένωσης Τραπεζών. Μιλώντας μάλιστα στον Sky, ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι θα συζητηθούν τα εξής θέματα: αυτό του τηρεσία, οι ρυθμίσεις για τα επεχρεωμένα νοικοκυριά, αλλά και το θέμα των δόσεων δανειοληπτών που δυσκολεύονται να τα εξυπηρετήσουν. Σαρωτικές αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών εκπροσώπων επιφέρει η φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ολοκληρώνεται εντός αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζει για 6η ημέρα τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα. Το Ισραήλ, περισσότεροι από 90 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσά τους και πολλά παιδιά. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα δούμε αναλυτικά για τις επόμενες 2 ώρες με όλες τις πληροφορίες, όλο το ρεπορτάζ. Να συνδεθούμε τώρα με τους συναδέλφους για να ξεκινήσουμε από όλες τις εξελίξεις που είχαμε και το Σαββατοκύριακο. Με το βλέμμα βεβαίως Νίκο Φιλιππίδη και πρόδρομε Παπαϊλιόπουλε στο αυριανό Eurogroup. Ο Πρωθυπουργός, πρόδρομε, και να ξεκινήσουμε από σένα, φέρεται να είπε ότι είμαστε έτοιμοι στο 101%. Και μάλιστα είχαν και μαραθώνια συνεδρίαση μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Στουρνάρα. Ακριβώς, ήταν η μεγαλύτερη συνάντηση που είχε ποτέ ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Στουρνάρα. Περισσότερο από 12 ώρες έμειναν και οι δυο τους στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί με συνεργάτες του και το Οικονομικό Επιτελείο. Γενικότερα όμως το Σαββατοκύριακο ο κύριος Σαμαράς είχε συσκέψεις και με πολλούς άλλους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, προκειμένου να γίνουν ορισμένες διορθώσεις τεχνικού χαρακτήρα, κυρίως στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, ώστε ο κύριος Στουρνάρας να πάει αύριο και στο Eurogroup πανέτοιμος. Καθώς είναι λογικό να τεθούν ερωτήματα και ζητήματα που αφορούν με την πρόοδο που έχει η χώρα μας, αυτά που έχει δεσμευτεί απέναντι στους δανειστές μας. Επί της ουσίας προχώρησε η κυβέρνηση το Σαββατοκύριακο αυτό σε 2 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου ΕΒΑ. Η πρώτη αφορά έναν μηχανισμό επίτευξης στόχων και η δεύτερη ουσιαστικά έναν μηχανισμό που θα αφορά τα χρήματα τα οποία θα πηγαίνουν στο λογαριασμό της Τραπέζης Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό επίτευξης στόχων, για να το εξηγήσουμε στους τηλεθεατές του Sky, ουσιαστικά κάθε μήνα θα ελέγχεται η πορεία υλοποίησης των στόχων, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα υπερβάσεις σε υπουργεία, ΔΕΚΟ αλλά και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εάν η υπέρβαση ξεπερνάει το 10% του στόχου, θα λαμβάνονται τότε διαρθρωτικά μέτρα. Εάν η κατάσταση τώρα ξεφεύγει τελείως, αναμένεται να τοποθετείται κάποιος επόπτης, να σημειώσουμε εδώ ότι θα είναι Έλληνας, όχι ξένος, για την πιστή εφαρμογή, ώστε να μην έχουμε αποκλίσεις στους δημοσιονομικούς στόχους. Και βέβαια μιλάμε για το Υπουργείο, όπως είπες, στους Δήμους και τις ΔΕΚΟ, και σε περίπτωση Νίκο Φιλιππίδη που έχουμε αποκλίσεις, θα έχουμε ακόμα, ξεκινώντας είτε από μείωση στο μισθό των υπευθύνων, αλλά ακόμα και απολύσεις, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Στις 10, μέσα σε διάστημα ενός μήνα, θα λύεται η σύμβασή τους και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο θα πηγαίνει σπίτι του. Αυτό προβλέπει η απόφαση. Για τις 10 είναι το πιο αυστηρό πλαίσιο, αλλά το πλέον επώδυνο μάλλον είναι για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Εκεί, με το που θα διαπιστωθεί ότι υπάρχει 10% απόκληση, όπως έλεγε ο πρόδρομος, τότε αυτομάτως σταματάνε όλες οι χρηματορροές, συνεχίζεται μόνο η μισθοδοσία.
και αρχίζουν οι διαδικασίες, θα λέγαμε, τις οποίες προβλέπεται από έναν σταθέν παρατηρητήριο το οποίο έχει δημιουργηθεί για την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Το πρώτο καταρχήν που γίνεται είναι ότι παγώνουν οι προσλήψεις, ξεκινούν οι αναγκαστικές μετατάξεις και από εκεί και πέρα προσπαθεί το δημόσιο με ίδια έσοδα να καλύψει. Συγγνώμη, ο Δήμος να καλύψει τα χρηματοδοτικά του κενά. Δηλαδή, θα μπορεί να αυξάνει τους δημοτικούς του φόρους, να αυξάνει τα τέλη, όπως το τέλος παρεπιδημούντων, το οποίο επιβάλλεται στα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία. Μάλιστα. Θα μπορεί να επιβάλλει άλλα δικαιώματα και εισφορές. Και καθώς και το τέλος ακίνητης περιουσίας θα μπορεί το ανώτο συντελεστή που είναι για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία να το αυξάνει από το 3% έως και το 5% εξαρτάται από το πρόβλημα που έχει στα οικονομικά του. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση η οποία θα φέρει αντιμέτωπη σε κάθε περίπτωση τους πολίτες αντιμέτωπους με τον Δήμαρχο και νομίζω ότι για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή οι πολίτες να είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν επί της ουσίας για να αποφύγουν μελλοντικούς φόρους τους Δημάρχους στην ορθή εκτέλεση του δημοσίου. Και όλα αυτά τα προαπαιτούμενα και οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου προκάλεσαν την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι είπε Αντώνιο Τζολέτο ο κύριος Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε συνέντευξη τύπου σήμερα? Δεν είμαστε έτοιμοι. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα πάμε στον Αντώνιο Τζολέτο. Και θα ήθελα, πρόδρομε, να έρθω σε εσένα και να μας πεις, όπως ορίζει το Σύνταγμά μας, μέσα σε 3 μήνες αυτές οι πράξεις πρέπει να πάνε στη Βουλή. Τότε υπάρχει πιθανότητα να τα καταψηφίσουν? Είναι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Θα πρέπει επί της ουσίας να εφαρμοστούν. Ωστόσο, υπάρχει έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση. Θα μας τα πει βέβαια και ο Αντώνης. Τώρα τον έχουμε τον Αντώνη στη γραμμή. Αντώνη. Ναι, ήταν οξία επίθεση του κύριου Τσίπρα. Ουσιαστικά τόνισε πως η Βουλή εξορίζεται από την πολιτική ζωή του τόπου. Είπε χαρακτηριστικά για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πως δεν τόλμησαν να τα φέρουν στη Βουλή προς ψήφιση, γιατί όχι 153 ούτε 143 ψήφους δεν θα έπαιρναν. Και ότι δεν μπορεί να κυβερνηθεί έτσι μια χώρα. Μάλιστα, από την κριτική ΕΒΑ δεν ξέφυγε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, λέγοντας ο κύριος Τσίπρας πως και ο κύριος Παπούλιας πρέπει να έχει άποψη για αυτά που υπογράφει. Από εκεί και πέρα ο κύριος Τσίπρας εξαπέλυσε νέα επίθεση προς την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας τον κύριο Σαμαρά συνεργάτη και χειροκροτητή της κυρίας Μέρκελ, που κάνει την προεκλογή της εξαρτίας στην Ελλάδα, όπως είπε. Ενώ ρωτήθηκε Εύα πολλές φορές και για το θέμα των εκλογών, επανέλαβε ο κύριος Τσίπρας πως είναι κάτι που επιζητά ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι συνεχές το κάλεσμα στις δυνάμεις αριστεράς. Είπε πως θα κερδίσει τις εκλογές όποτε αυτές γίνουν. Βεβαίως από τα πειρά του δεν ξέφυγε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο, όπως είπε, κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον από τα δεξιά. Είναι στενάχωρη από αυτό το γεγονός, όπου χρησιμοποιεί την ατζέντα του κ. Σαμαρά. Για τη Δημοκρατική Αριστερά ανέφερε πως είναι μια αριστερά που βάζει το δικό της μερίδιο στη διάλυση της κοινωνίας, ενώ ρωτήθηκε και για ενδεχόμενη συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τόνισε πως υπάρχουν δυνάμεις που ομοφωνούν στο θέμα της κατάργησης του μνημονίου και ότι αν υπάρχει συμφωνία σε μείζωνα ζητήματα, τότε μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε τη στάση αυτή, είπε ο κ. Τσίπρας. Κριτική λοιπόν με πολλούς αποδέκτες. Αντώνιο Τζολέτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα των όσων δήλωσε ο κ. Τσίπρας. Στο στόχαστρό τους πια δεν είναι μόνο η οικονομία και η κοινωνία, αλλά και η ίδια η δημοκρατία, η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ο κ. Σαμαράς όταν έλεγε ότι αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα, έλεγε τη μισή αλήθεια. Εννοούσε ότι θα είναι τα τελευταία μέτρα που θα ψηφιστούν στη Βουλή, διότι η Βουλή εξορίζεται από την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν μπαίνει απλά στο περιθώριο, καταργείται η λειτουργία της. Πλέον οι τροϊκανοί επίτροποι με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, σαν αυτές που αποφασίστηκαν χθες, θα κυβερνούν ερήμην των συσχετισμών και των διαδικασιών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται απλά για μια εκτροπή. Δεν έχουμε να κάνουμε με παραχάραξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Έχουμε να κάνουμε με τη σταδιακή μετατροπή της χώρας μας σε μια άλλη χώρα. Έχουμε να κάνουμε με αυτό που ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, χρησιμοποιώντας αυτές τις ανεύθυνες εκφράσεις του ΣΥΡΙΖΑ, είχε πει προτεκτοράτο. Η χώρα μας μετατρέπεται σε μια αποικία χρέους και καταστρατηγείται το Σύνταγμα και η ίδια η δημοκρατία.
Έχουμε όμως και δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, Νίκο Φιλιππίδη, που αφορά στους υπαλλήλους της Βουλής, που έγινε και πάρα πολύ δώρος τις προηγούμενες εβδομάδες, τις προηγούμενες ημέρες. Περιλαμβάνει δεκάδες διατάξεις. Η πρώτη έτσι ξεκινάει με τους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι πλέον θα συνταξιοδοτούνται βάσει του μισθού του τακτικού υπαλλήλου ενός υπουργείου και όχι του μισθού τους. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για πολύ μικρότερο υπολογισμό σύνταξη πλέον για τους υπαλλήλους της Βουλής, οι οποίοι εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Περιλαμβάνει βέβαια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και επιπλέον μειώσεις για την υψηλή βαθμίδα των συνταξιούχων, δηλαδή από 2.000 έως 3.000 ευρώ οι μειώσεις φτάνουν το 15%, το ξέραμε, αλλά από 3.000 ευρώ και πάνω θεσπίζεται μια νέα βαθμίδα η οποία προβλέπει τη μείωση των συντάξεων κατά 20%. Επίσης, το ΕΚΑΣ θα το λαμβάνουν όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος ηλικίας και όχι το 64 που ξέραμε μέχρι τώρα. Και μέσα σε ενδιαφέρουσες διατάξεις περιλαμβάνεται ακόμα μία που προβλέπει τη θέσπιση ενός έκτατου τέλους φαρμακευτικών προϊόντων, ναι, το οποίο θα το πληρώνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Είναι ένα τέλος που θα φτάνει το 15% για τον τζίρο που κάναν στα φάρμακά τους το 2011. Και αν δεν το πληρώσουν από 1η-1η-2013, τότε τα φάρμακά τους θα βγαίνουν από τις λίστες των συνταγογραφήσιμων φαρμάκων, τα οποία μπορούν να συνταγογραφούνται μέσω ΕΟΠΗ και των υπόλοιπων ασφαλιστικών ταμείων. Να πούμε ακόμα μια απόφαση που ενδιαφέρει πολύ όσους εντάσσονται στα ειδικά μισθολόγια, mm-hmm, των οποίων ο μισθός έχει μειωθεί αναδρομικά από 1η Αυγούστου του 2012. Η αναδρομική αυτή μείωση θα αφαιρεθεί και θα παρακρατηθεί από το μισθό τους σταδιακά από 1η Πρώτου του 2013 και σε δόσεις μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, δηλαδή μέσα σε ένα 12μηνο. Άρα, αλλαγές για τα ειδικά μισθολόγια με αναδρομικές τις μειώσεις, αλλά και αλλαγές τελικά θα ισχύσει για τους υπαλλήλους της Βουλής, ό,τι ισχύει και για τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους. Και αυτό με την δεύτερη πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έτσι, Νίκο. Λοιπόν, καλωσορίζοντας και το Σταμάτη Ασημένιο για να δούμε και τις δηλώσεις Σόιμπλε με το βλέμμα στραμμένο στο αυριανό Eurogroup. Όμως, πρώτα να μας πεις, Νίκο, τι περιμένει η ελληνική πλευρά, σε τι αποσκοπεί. Η ελληνική πλευρά, καταρχήν, νομίζω ότι στα διαδικαστικά αύριο το πρωί θα έχουμε μια σαφή εικόνα, θα έχει μια σαφή εικόνα η ελληνική πλευρά, γιατί προηγείται πρώτα η συνεδρία της ομάδας εργασίας του Eurogroup. Εκεί αναμένει να παρουσιαστεί αυτή η γερμανική πρόταση, την οποία φήμες, γιατί δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς πληροφορίες ή ανακοινώσεις, θα την παρουσιάσει σήμερα σε Γάλλους, Ιταλούς και Ισπανούς ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Βλούφαν Σόιμπλε, με να δούμε θα μας πει και ο Σταμάτης Ασημένιος. Αυτή η πρόταση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα περιλαμβάνει μείωση των επιτοκίων, mm-hmm, αύξηση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, αλλά και κάποια παραχώρηση κερδών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα είναι ένα ποσό χρηματοδότηση το οποίο θα βοηθάει την Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 2014. Και βέβαια αναμένουμε μαζί με την συγκεκριμένη συμφωνία και την απόφαση για την εκταμείευση της δόσης. Άρα, στα μάτια σημαίνει, βλέπουμε μια επαναχώρηση, ένα συμβιβασμό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε αυτό που προτείνει στην ουσία η Γερμανία. Ποιες είναι οι δικές σου πληροφορίες? Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle, η Christine Lagarde μολονότι δεν παραιτείται επισήμως από το αίτημά της το 2020 το ελληνικό χρέος να είναι βιώσιμο, δηλαδή να είναι κάτω από το 120% του ΑΕΠ. Στην αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup θα υποχωρήσει, θα δεχθεί τις συμβαστικές προτάσεις που θα καταθέσει η Γερμανία και κατά πάσα πιθανότητα θα εγκρίνουν και τα άλλα μέλη του Eurogroup, δηλαδή την μείωση καταρχήν των επιτοκίων, την παραχώρηση περισσότερου χρόνου για την αποπληρωμή των δανείων και διοχέτευση των κερδών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εκτιμάται ότι με τον τρόπο αυτόν θα καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος του χρηματοδοτικού κενού και κατά βάθος πολλοί ελπίζουν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας το 2013-2014 θα είναι τέτοιος που θα επιτρέπει μεγαλύτερη αισιοδοξία. Βέβαια, το θέμα είναι πάνω σε αυτό που λες, Σταμάτη, αν θα είναι πράγματι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τέτοιος ώστε να επιτρέπει αυτή το συμβιβασμό και την αισιοδοξία, έτσι, ή αν πατάμε πάλι πάνω σε φρούδες ελπίδες. Ναι, το καλό σενάριο είναι ότι η οικονομία θα πάει μπροστά το 2013. Το κακό σενάριο θα πάνε όλα πίσω. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι τέτοιο, ακόμη και αν βρεθεί τρόπος προκειμένου να βαφτιστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος, αντιλαμβάνεσαι ότι μια νέα παράταση της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας θα τα τεινάξει όλα στον αέρα. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε καταρχήν το αυριανό Eurogroup, οι αποφάσεις του οποίου τουλάχιστον θα δώσουν απάντηση στο ερώτημα των δύο επομένων ετών, 2013-2014.
2014, καθώς όλα δείχνουν ότι η γερμανική πλευρά θέλει, χρειάζεται χρόνο, επιμένει στην πολιτική των μικρών αλλά ακριβών βημάτων, όπως παρατηρεί σήμερα η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει θεαματικά τουλάχιστον μέχρι τις επόμενες εκλογίες, μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2013. Οπότε η σύνθεση της γερμανικής κυβέρνησης θα είναι πιο ευνοϊκή για πιο μόνιμες λύσεις. Τώρα, να σου πω ότι ο τύπος στο σύνολό του, οι σχολιαστές και οι αναλυτές σήμερα εκτιμούν ότι χωρίς μια γενναία απομείωση του ελληνικού χρέους, χωρίς ένα νέο κούρεμα, δεν θα μπορέσει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει να εξυπηρετήσει το χρέος της. Υπάρχουν κυρίως όμως οι απόψεις εκείνες που βλέπουν το ελληνικό χρέος να παίρνει μια πολύ μεγάλη, μια γενναία παράταση χρόνου που θα φτάσει τις δεκαετίες, και εκτιμάται ότι με χαμηλό επιτόκιο στην πραγματικότητα θα έχει επιτευχθεί ένα κούρεμα του χρέους με το γάντι. Ένα κούρεμα που δεν θα ονομαστεί κούρεμα. Για να δούμε λοιπόν πώς θα ονομαστεί. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το αποτέλεσμα αυτού είναι που έχει σημασία. Θα τα παρακολουθούμε όμως καθημερινά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταμάτη. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Σόιμπλε. Πρέπει να βρούμε μια κοινή γραμμή και πρέπει να τη βρούμε την Τρίτη. Εργαζόμαστε με μεγάλη πίεση γι' αυτό. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι η Ελλάδα να επανέλθει σε έναν δρόμο και να αλλάξει την οικονομία της, ώστε να ξαναγίνει ανταγωνιστική. Η χώρα πρέπει όχι μόνο να αποφασίσει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κοινοβούλιο μόλις έλαβαν μεγάλες αποφάσεις, αλλά πρέπει και να τις εφαρμόσουν. Αυτό είναι δύσκολο, διότι δεν το έχει συνηθίσει η χώρα. Το γνωρίζουμε όλοι. Το γνωρίζει και η κυρία Λαγκάρντ ότι σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών μελών δεν μπορείς ταυτόχρονα να δίνεις δάνεια, να αναλαμβάνεις εγγυήσεις και για τα δάνεια που έδωσες να κάνεις κούρεμα. Αυτό αποκλείεται. Αυτές είναι οι συζητήσεις λοιπόν που γίνονται. Παράλληλα, ταυτόχρονα εδώ στο εσωτερικό υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Αντιδράσεις συνεχίζονται στο θέμα της διαθεσιμότητας στους Δήμους. Θα μας ενημερώσει σχετικά η Ναντίν Χαρδαλιά από την Αθήνα και η Ελένη Ιατρού από την Θεσσαλονίκη. Ναντίν, να ξεκινήσουμε με εσένα. Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, κορυφώνονται οι αντιδράσεις από τους εργαζόμενους στους Δήμους και τις περιφέρειες. ΕΒΑ, είχαμε γυναικευμένες καταλήψεις σήμερα στα Δημαρχεία και τις Δημοτικές και τις Υπηρεσίες των Δήμων. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν και παιδικοί σταθμοί οι οποίοι έκλεισαν. Αυτό θα συνεχιστεί και αύριο. Σίγουρα στο Δήμο Αθηναίων τα ΚΕΠ θα είναι κλειστά από το πρωί. Δεν θα γίνει αποκοσμηδή των απορριμμάτων, ενώ το ίδιο θα ισχύσει ουσιαστικά και σε όλους τους Δήμους, καθώς από τις 11 και μετά έχει εξαγγείλει στάση εργασίας υπό ΕΟΤΑ, προκειμένου να πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση πορεία προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και να διαμαρτυρηθούν για το καθεστώς της διαθεσιμότητας, το οποίο κατά τους ίδιους σημαίνει απολύσεις και όχι μετακινήσεις. Είχαμε και πορεία σήμερα νωρίτερα από την Λιωσίων, από τη Γενική Γραμματεία του Δήμου Αθηναίων, των εργαζομένων προς την πλατεία Κοντζιά. Είχε και μια ενδιαφέρουσα εικόνα, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, όταν συναντήθηκαν ουσιαστικά η μηχανοκίνητη πορεία με την μπάντα του Δήμου που έπαιζε έτσι σε επαναστατικούς ρυθμούς. Είχαν μια συνάντηση και με τον κύριο Καμίνη, ο οποίος δήλωσε ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεργασία με άλλους δημάρχους, κυρίως μεγάλων Δήμων της χώρας. Ναντίν, να πούμε ότι έχει δηλώσει, αν δεν κάνω λάθος, ότι διαφωνεί με τον νόμο, αλλά ότι είναι υποχρεωμένος να τον εφαρμόσει. Υποχρεωμένος να τηρήσει την νομιμότητα, είχε πει. Τώρα, σήμερα, ουσιαστικά ζήτησε μια παράταση της εφαρμογής του μέτρου από την κυβέρνηση, προκειμένου να πείσει τους υπαλλήλους ότι δεν πρόκειται για απολύσεις αλλά για μετακινήσεις, και όπως είπε ο ίδιος, θα αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεργασία με άλλους μεγάλους Δήμους, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Δεν είπε δηλαδή σαφώς ότι δεν θα στείλει στοιχεία, παρότι σύμφωνα με τους εργαζομένους, στη συνάντηση που είχε με τους πρόεδρους των σωματείων, τους είπε ότι δεν πρόκειται να στείλει στοιχεία όσο τουλάχιστον είναι σε εξέλιξη οι καταλήψεις και αυτή η συνεργασία με τους άλλους δημάρχους. Τώρα, Ναντίν, για να γίνουμε και λίγο χρηστικοί, να επαναλάβουμε για τα ΚΕΠ και όλα αυτά που αφορούν στους πολίτες και την εξυπηρέτησή τους. Από αύριο θα λειτουργούν ή συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις? Στο Δήμο Αθηναίων, σας το λέω με 100% σιγουριά, γιατί το έχουν ανακοινώσει επισήμως, οι παιδικοί σταθμοί, το Ίδρυμα Αστέγων, για παράδειγμα, και τα κημητήρια θα λειτουργήσουν κανονικά. Το ίδιο φαίνεται ότι θα ισχύσει στους περισσότερους Δήμους της χώρας, ενδεχομένως κάποιοι σύλλογοι να διαφοροποιήσουν τη στάση τους. Αποκομιδή απορριμμάτων δεν θα γίνει και τα ΚΕΠ σίγουρα στην Αθήνα θα είναι κλειστά από το πρωί, αλλά σίγουρα σε όλη τη χώρα από τις 11 και μετά, καθώς όπως σας είπα, είχε εξαγγείλει στάση εργασίας που ΕΟΤΑ.
Ναντί, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας, Ελένη, από την δίκη των τριών συλληφθέντων. Αναβλήθηκε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Αναβλήθηκε, πήραν αναβολή για τις 28 του μήνα η εκδίκαση των τριών συλληφθέντων για τους προφυλακισμούς σε βάρος του Γερμανού προξένου που σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη, λίγο πριν ξεκινήσει η Ελληνογερμανική Συνέλευση Δημάρχων για ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έλειπαν οι μάρτυρες κατηγορίας, έτσι δόθηκε η συγκεκριμένη αναβολή. Την ίδια ώρα όμως, έξω από το δικαστικό μέγαρο, βρισκόταν πολύ μεγάλο πλήθος εργαζόμενων στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από όλους τους Δήμους της Θεσσαλονίκης προκειμένου να στηρίξουν τους τρεις συλληφθέντες. Παρόν ήταν και ο πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, ο κύριος Μπαλασόπουλος, όπως και βουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Να σας πούμε ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δίκης και την αναβολή, κινήθηκαν μία μερίδα προς την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, στην περιοχή του Λιμανιού, εκεί όπου έχουμε έκτακτη σύγκληση εκτελεστικής επιτροπής, προκειμένου να υποβάλουν το αίτημα για αναστολή λειτουργίας όλων των Δήμων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ μία άλλη μερίδα αυτή την ώρα βρίσκεται στο Δημαρχείο και συνομιλεί με τον Δήμαρχο, με τον Γιάννη τον Μπουτάρη, και εκεί το αίτημα θα είναι κοινό, δηλαδή αναστολή λειτουργίας όλων των υπηρεσιών. Τώρα στην Θεσσαλονίκη να σας πούμε ότι έχουμε και εδώ τόσο προβλήματα με την καθαριότητα. Πριν πάμε εκεί για να κλείσουμε το θέμα των αντιδράσεων που προκλήθηκαν από την επίθεση στον κύριο Φούχτελ, ποιοι ζήτησαν συγγνώμη για την επίθεση αυτή? Ζήτησαν συγγνώμη λοιπόν μια τριμελής επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων στο Δήμο της Θεσσαλονίκης, παρουσία δηλαδή και της Αντιπροέδρου, αλλά και ενός εκ των τριών συλληφθέντων. Το πρωί και για περίπου δύο ώρες επισκέφθηκαν και συνομίλησαν με τον Γερμανό πρόξενο, ο οποίος δέχθηκε την επίθεση την Πέμπτη, τους προφυλακισμούς. Υπέβαλαν την συγγνώμη τους. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος στο Δήμο Θεσσαλονίκης είπε πως ό,τι έκανε, το έκανε υπό πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση, και αυτό γιατί κοινοποιήθηκαν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν και ίσως και ο ίδιος να χάσει την δουλειά του. Ζήτησε λοιπόν συγγνώμη, έκανε δεκτή τη συγγνώμη του ο Γερμανός πρόξενος. Μάλιστα, ο ίδιος δεν έχει υποβάλει μήνυση κατά των τριών συλληφθέντων και μάλιστα και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού για να συνεννοηθούν για περαιτέρω συνεργασία σε ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα, στις δυσλειτουργίες που περιμένουμε να ενημερώσουμε και τους φίλους Θεσσαλονικής τις επόμενες ημέρες, στα ΚΕΠ, στους Δήμους, στους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν προβλήματα. Καλό είναι όποιος θέλει να εξυπηρετηθεί από κάποιο Δήμο να προηγηθεί τηλεφώνημα για να τσεκάρει αν τελεί υποκατάληψη ή όχι. Για παράδειγμα, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Ευόσμου έχουμε κατάληψη. Στο Δήμο Ευόσμου δεν λειτουργούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί δημοτικοί, όπως και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Σε κάποιους άλλους Δήμους όμως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Νεαπόλεως Οικαιών, εκεί πέρα λειτουργούν κανονικά. Οπότε είναι καλό να προηγηθεί τηλεφώνημα. Έχουμε κατάληψη στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως και στο εργοτάξιο, με αποτέλεσμα να γίνεται αποκομιδή μόνο σε μια σχολεία, όπως και σε λαϊκές αγορές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να βρούμε τώρα τη Βάνα Κουντρουλού. Καθώς, Βάνα, είναι έκτη μέρα εχθροπραξιών με πάνω από 90 νεκρούς και μέσα σε αυτά δεκάδες παιδιά. Παρακολουθήσαμε και το Σαββατοκύριακο απίστευτες εικόνες από τα διεθνή δίκτυα. Έτσι όπως τα λες, Συνέβα, μόνο να σου πω ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε περισσότερους από 20 νεκρούς, η μισή εκ των οποίων ήταν παιδιά. Άμαχοι, συνεχώς ισοπεδώνονται κτίρια, παιδιά νεκροί ανασύρονται από τα χαλάσματα, από τα ερείπια. Οι εικόνες που έρχονται από τα πρακτορία είναι συγκλονιστικές πραγματικά. Βλέπουμε εδώ την σφοδρότητα των βομβαρδισμών με τον οποίο οι Ισραηλινοί χτυπούν τα κτίρια στην Γάζα, και εδώ βλέπουμε πως συνεχώς ανασύρονται νεκροί άνθρωποι και κυρίως παιδιά από τα χαλάσματα. Να σου πω ότι την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη το αεροπορικός βομβαρδισμός σε πολλά σημεία στη Γάζα, έχουμε και τον διπλωματικό πυρετό που εντείνεται. Αναμένεται στο Κάιρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Μπαν Κι Μουν, ο οποίος θα έχει συνομιλίες με την Αιγυπτιακή ηγεσία, η οποία έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για την επίτευξη εκεχηρίας. Την ίδια ώρα, να σου πω ότι στις Βρυξέλλες έχουμε σε εξέλιξη από το πρωί τη συνεδρίαση των 27 Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας. Ερχόμενη στη Σύνοδο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, η Κάθριν Άστρον, εξέφρασε την ανησυχία της για τα τεκτενόμενα αυτή τη στιγμή στη Γάζα και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση για να μην έχουμε ανάφλεξη της περιοχής. Την ίδια ώρα, ψηλά στην ατζέντα της συνεδρίασης, εκτός από την Γάζα, βρίσκεται και η Συρία, ένα άλλο μέτωπο στην περιοχή, το οποίο είναι ανοιχτό, και μάλιστα φαίνεται ότι η κατάσταση
κατάσταση, Εύα, περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς επιβεβαιώθηκε από τα πλέον αρμόδια χείλη, από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ, συγγνώμη, ότι ετοιμάζεται η Τουρκία να καταθέσει επίσημο αίτημα για την εγκατάσταση πυράβλων Patriot στα σύνορα της με την Συρία, ώστε να έχει καλύτερη προστασία σε περίπτωση χτυπημάτων από συριακό έδαφος. Και να κλείσω, Εύα, με μία έκκληση που απευθύνει αυτή τη στιγμή η ανθρωπιστική φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children. Προειδοποιεί ότι 200.000 πρόσφυγες, παιδιά από τη Συρία, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να παγώσουν κυριολεκτικά, καθώς θα βρεθούν το αμέσως επόμενο διάστημα αντιμέτωπα με χαμηλές θερμοκρασίες στη Μέση Ανατολή, καθώς εκεί πλησιάζει πια ο χειμώνας. Βάνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εκρηκτική πραγματικά η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, με πολλά μέτωπα, και αυτό της Γάζας και της Συρίας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, επιστημονικό συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ για θέματα της Μέσης Ανατολής. Καλό σας απόγευμα, κύριε Βενέτη. Χαίρετε, κυρία Τονοπούλου. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμη η κατάσταση στην περιοχή. Να δούμε λίγο τη δική σας αποτίμηση, αλλά και ποια θέση και στάση κρατάει η χώρα μας και ποια πρέπει να κρατήσει. Καταρχήν, όπως είπατε και εσείς, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα τεταμένη και κρίσιμη στην Παλαιστίνη. Θα πρέπει να εκφράσουμε τη λύπη μας για τα θύματα που δυστυχώς δεν έχουν τέλος αυτή την κρίση. Σχετικά με την κατάσταση, νομίζω ότι το άρθρο του Νίκου Κωνσταντάρα στην Καθημερινή της Κυριακής περιέγραψε πολύ ρεαλιστικά την κατάσταση. Σε σχέση με το τι μελιγενέστε, νομίζω ότι θα πρέπει να θεωρούμε πολύ εξαιρετικά απίθανο το ενδεχόμενο χερσαίας εισβολής του Ισραήλ αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Mm-hmm. Και αυτό το στηρίζουμε σε δύο κυρίως σημεία. Το ένα σημείο είναι το γεγονός ότι η βλητική ικανότητα της Χαμάς είναι αναβαθμισμένη στην ελόγω κρίση. Το δεύτερο σημείο είναι ότι στο Ισραήλ σε δύο μήνες επίκυνται εκλογές. Και νομίζω ότι ο Βενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο χερσαίας εμπλοκής των στρατευμάτων του σε αυτό το πλαίσιο. Κύριε Βενέτη, μεγάλο πολιτικό κόστος εννοώ. Οι Παλαιστίνοι έχουν συμμάχους. Βεβαίως και έχουν συμμάχους, και νομίζω ότι αν συγκρίνουμε τη σημερινή κατάσταση και κρίση με την κρίση του 2006, όταν υπήρξε μια ανάλογη εμπλοκή των δύο πλευρών, και τότε μάλιστα υπήρξε και η χερσαία εισβολή του Ισραήλ, κάτι που προκάλεσε την εμπλοκή της Χεσμπολά, της Συρίας και τον πόλεμο, του Λιβάνου και τον πόλεμο Χεσμπολά-Ισραήλ του 2006, σήμερα η Χαμάς είναι πάρα πολύ ισχυρή. Είναι πιο ισχυροποιημένη, διότι χέρι της υποστήριξης του σουνιτικού κόσμου, τόσο στο πρόσωπο χωρών όπως αραβικών, όπως είναι η Αίγυπτος και το Κατάρ, και η Σαουδική Αραβία βεβαίως, όσο και της Τουρκίας, οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν, να ασκήσουν μεγαλύτερη επιρροή στο Παλαιστινιακό και να εξισορροπήσουν την Ιρανική επιρροή, η οποία μέχρι σήμερα υπήρξε ισχυρότατη στην λωρίδα της Γάζας. Πόσο μας επηρεάζει εμάς η κατάσταση αυτή, κύριε Βενέτη? Κοιτάξτε, επί του παρόντος η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί κάτι σε σχέση με την κατάσταση στο Παλαιστινιακό. Νομίζω ότι το ενεργειακό ζήτημα αποτελεί ένα σημείο ασφαλώς εμπλοκής σε οικονομικό επίπεδο της Ελλάδας στην περιοχή, και με δεδομένο ότι εμείς έχουμε θετικές σχέσεις τόσο με τον βέβαια αραβικό κόσμο πατροπαράβατο, όσο και με το Ισραήλ λίγαν προσφάτως, νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία θα πρέπει σταδιακά να αρχίσει να δραστηριοποιείται, διότι όλα τα κελέσματα από την περιοχή, τόσο από την πλευρά του Ισραήλ όσο και από την πλευρά του Παλαιστινιακού και των Αράβων, είναι θετικά ως μια δημιουργική συμβολή της χώρας μας στην προοπτική επίλυση της κρίσης. Κύριε Βενέτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Επιστροφή τώρα και πάλι στα δικά μας. Ένα μέτωπο ανοιχτό που το παρακολουθούμε. Να πάμε λοιπόν στην συνάντηση που είχε Μαρία Ναστασοπούλη, εκπρόσωπη των εμπόρων, η Εθνική Συνομοσπονδία Εμπορίου, με τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Ανάπτυξης, όπου πραγματικά κάνουν δραματική έκκληση, καλωσορίζοντας κοντά μας και τον Αχιλλέα Τόπα για το ίδιο θέμα, αλλά και το τι γίνεται με τη συνάντηση και τα αποτελέσματα που έχουμε για τη ρύθμιση των δανείων. Δεν έχουν βγει βεβαίως τα αποτελέσματα. Είναι ένα θέμα που το συζητούμε πάρα πολύ καιρό. Θα μας ενημερώσει σχετικά ο Αχιλλέας Τόπας. Λοιπόν, σας καλωσορίζω και τους δύο. Μαρία, να ξεκινήσουμε από εσένα. Ιδιαίτερα ανησυχητικά, Εύα, τα στοιχεία για το εμπόριο, με τα λουκέτα σε επιχειρήσεις να μπαίνουν το ένα μετά το άλλο και τα νούμερα απασχόλησης να επιστρέφουν στα επίπεδα του 1998. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου του 2012, και βάσει εκτιμήσεων των ίδιων των εμπόρων, 63.000 επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο κόκκινο. Πιο συγκεκριμένα,
8 στους 10 εμπόρους δηλώνουν μείωση πωλήσεων και μεικτών κερδών, με το δεδομένο ότι οι στρόφιγγες των τραπεζών έχουν κλείσει εδώ και καιρό. 7 στους 10 δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό, ενώ 6 στους 10 δηλώνουν απεσιόδοξοι για το μέλλον της επιχείρησής τους. Σε ό,τι αφορά τώρα την απασχόληση, 5 στους 10 δηλώνουν είτε στασιμότητα είτε μείωση της απασχόλησης, το 40% βλέπει περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς, ενώ 3 στους 10 δηλώνουν οικονομικά και ψυχολογικά εξαντλημένοι, μην έχοντας, όπως λένε, άλλες αντιστάσεις στην κρίση. Επίσης, στην παρουσίαση αναφέρθηκε πως κατά μέσο όρο κάθε μέρα το τρέχον έτος αποχωρούν ή απολύονται περίπου 1.000 εργαζόμενοι. Και κλείνοντας, να σου πω, Εύα, πως ο πρόεδρος της Εθνικής Νομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ο κ. Κορκίδης, γνωστοποίησε ότι θα υπογραφεί μια συμφωνία με τη Συνομοσπονδία Ευρωπαίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η πρόσβαση των εμπόρων στη χρηματοδότηση. Πραγματικά απακαρδιωτικά τα στοιχεία, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για να δούμε τώρα, Χιλιατόπα, τι είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, τι απάντησε στον κύριο Κορκίδη και στην ΕΣΕ. Ναι, ο Υπουργός εδώ στο παρόν στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για το ελληνικό εμπόριο είπε, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά τη συμφωνία της Hewlett Packard και της Costco ότι θα γίνουν ανάλογες συμφωνίες οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά ένα πάγιο αίτημα των εμπόρων, οι οποίοι ζητούν, και όχι μόνο οι έμποροι, αλλά ο περισσότερος κόσμος, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, το οποίο εκπονείται αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα είναι δίκαιο, αλλά ότι εκπονείται το φορολογικό εκπονείται. Και αν θα είναι και απλό. Και αν θα είναι και απλό. Από τη μία να είναι δίκαιο και από την άλλη να μην είναι γολγοθάς και να θέλεις μόνο PhD, διδακτορικό, για να μπορέσει να το καταλάβει. Θα το διαπιστώσουμε τις επόμενες ημέρες, Εύα, φαντάζομαι κι εγώ. Όπως είπε λοιπόν ο κ. Χατζηδάκης, η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια προκειμένου να διορθωθούν τυχόν στρεβλώσεις και να είναι το φορολογικό δίκαιο, όπως ανέφερες κι εσύ, για την πλειοψηφία των φορολογουμένων. Επίσης, ανέφερε και έκανε λόγο και για τα χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι το δημόσιο χρωστάει σε ιδιώτες περίπου 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είπε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξοπλιστούν τα 3 δισεκατομμύρια εντός του 2013. Επίσης, πρόσθεσε. Δηλαδή, συγγνώμη, Αχιλέα, από τα περίπου 8-9 που έχουμε αναφέρει ότι είναι οι οφειλές, θα αποπληρωθούν από το δημόσιο στους ιδιώτες τα 3, αν καταλαβαίνουμε καλά. Εντός του 2013, ναι. Και είπε για τα κριτήρια, με ποια κριτήρια θα γίνει αυτό. Όχι, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά απλά τα κριτήρια. Όταν υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες το δημόσιο χρωστάει υπέρογκα ποσά, φαντάζομαι ότι εκεί θα πρέπει να. Μάλιστα. Να ξεκινήσει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Η αποπληρωμή. Προανήγγειλε επίσης νέα πρωτοβουλία στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη ρευστότητά τους με άλλα 500 εκατομμύρια ευρώ. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ενώ σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, ο στόχος είναι, Εύα, έως το τέταρτο τρίμηνο του 2014. Ο χρόνος διεκπαιρέωσης μιας εξαγωγής να έχει πέσει στις 10 μέρες από τις 19, θα αυξήσει την αξία των εξαγωγών κατά 10% και θα δημιουργήσει 80.000 νέες θέσεις εργασίας. Και για να το δούμε, γιατί από τις εξαγωγές έρχονται κάποια θετικά μηνύματα για την ελληνική οικονομία, να δούμε, Αχιλέα, αν έρχονται θετικά μηνύματα για τη ρύθμιση των δανείων. Τι περιμένουμε από τη σημερινή συνάντηση? Λοιπόν, αυτό που θα αναμένεται να γίνει στη σημερινή συνάντηση, και έχει βέβαια καθυστερήσει να ανακοινωθεί η ρύθμιση αυτή, είναι ότι το ελληνικό δημόσιο θα παρουσιάσει στους εκπροσώπους των ελληνικών τραπεζών τις τελικές του προτάσεις για το θέμα των δανείων και πώς μπορούν να επιτευχθούν καλύτερες ρυθμίσεις τόσο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά όσο και για επιχειρήσεις. Αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε αποτελέσματα σήμερα. Μάλιστα, για να δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αχιλέα. Αν έχουμε κάτι, όσο διαρκεί η εκπομπή μέχρι τις 5, θα σας ενημερώσουμε. Γιατί ξέρουμε ότι αφορά Κωνσταντίνε Μπογδάνε. Καλώς απόγευμα, καλή εβδομάδα σε πάρα πάρα πολύ κόσμο. Καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, και για να δούμε αν θα είναι καλή αυτή η εβδομάδα, κύριε Βαβουγέ, Παναγιώτης Βαβουγιός, πρόεδρος Συνταξιούχων Δημοσίου. Καλωσορίζοντας και τον Παναγιώτη Παντελή, φοροτεχνικό. Τα λέμε πολύ συχνά. Να δούμε λοιπόν αν αυτό το φορολογικό το οποίο σβήνουν και γράφουν θα είναι δίκαιο. Θα το δούμε αμέσως μετά και με τη βοήθεια του Λεωνίδα Στεργίου, που θα τον καλωσορίσουμε και αυτόν τώρα στην αίθουσα, καθώς έχουν κλειδώσει και οι συντελεστές, οι κλίμακες λοιπόν, για το τι χάνουν μισθωτοί και συνταξιούχοι, κύριε Παντελή, από τις νέες κλίμακες. Κλείδωσαν και τα μειώσει στα ΕΦΑΠΑΞ, κύριε Βαβουγέ. Δυστυχώς, βεβαίως, αυτό συμφωνούμε όλοι. Λοιπόν, καλωσορίζοντας τον Λεωνίδα Αστεργίου, που θα μας δώσει και τις τελευταίες δικές του πληροφορίες, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Νάτος και ο Λεωνίδας, και επιστρέφουμε με όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Για να καλωσορίσουμε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας και συντονιστήκατε με το σταθμό μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε και συζητούμε όλες τις εξελίξεις με το βλέμμα Παναγιώτη Παντελή και στο νέο φορολογικό, το οποίο σβήνουν, γράφουν προκειμένου να γίνει πιο δίκαιο και πιο απλό. Να βάλουμε μια ανατελεία εκεί, κύριε Βαβουγέ, και να πάμε στο Λεωνίδη Συνεργείου. Κάτι θέλει να πει ο Κωνσταντίνος. Να γίνει πιο δίκαιο. Πόσο καιρό το ακούμε αυτό? Θα γίνει, Λεωνίδα, τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Απλό το είχαμε ακούσει. Από ό,τι φαίνεται είμαστε προς άλλη κατεύθυνση. Το αμερικάνικο το έχουμε, πώς το λένε. Το αμερικάνικο το έχουμε αφήσει στην πάντα. Μια στιγμή απευθύνθη η ερώτηση στον Λεωνίδα Αστεργίου. Ω Λεωνίδα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Εγώ μπορώ να απαντήσω ότι όσοι έχουν περισσότερα παιδιά και λιγότερα. Τιμωρούνται. Επιβαρύνονται περισσότερο. Πάει το δημογραφικό. Ποιοι τιμωρούνται λοιπόν, κύριε Παντελή? Όσοι έχουν παιδιά, οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι τιμωρούνται. Οι μισθωτοί. Διότι θα πληρώσουν όλοι, έστω και αυτός ο οποίος έχει μία σύνταξη του ΟΓΑ με βάση τα τεκμήρια που από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να μειωθούν παρά τις ανακοινώσεις οι οποίες λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Μακάρι να είμαι εγώ ο ψεύτης. Οι μισθωτοί τιμωρούνται διότι αυτοί θα πάνε σε ένα συντελεστή τα 1.950 ευρώ που θα είναι το ποσό του φόρου το οποίο θα περείται χωρίς επιστροφές. Τις αποδείξεις δηλαδή. Όχι άλλο. Όχι. Το θέμα των αποδείξεων. Το θέμα των αποδείξεων θα πρέπει και αυτές να συγκεντρώνονται με βάση το 25% και μέχρι τις 42.000 για να μην έχουμε πρόσθετη επιβάρυνση φόρου που τώρα πια δεν θα είναι το 10% γιατί δεν υπάρχει αυτός ο συντελεστής, αλλά υπάρχει το 21% που τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες μέχρι σήμερα από μεριάς του Υπουργείου Οικονομικών. Ποιοι δεν τιμωρούνται? Δεν τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι έχουν ή βρίσκονται ωφελημένοι, αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλα εισοδήματα. Όταν εγώ στο πάνω από 100.000 εισόδημα πλήρωνα φόρο 45% και σήμερα κατεβαίνω, είτε σαν ελεύθερος επαγγελματίας, είτε σαν εταιρεία, αυτοί όλοι θα έχουν μία απαλλαγή. Κατά τη γνώμη μου, δεν τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι έχουν μεγάλα εισοδήματα από ενίκεια. Διότι μέχρι σήμερα κάποιος τα πρόσθεται, ναι, και πήγαινε στην κλίμακα του 45% να πληρώσει φόρο. Τώρα τι έχει? Έχει συν τα κλιμάκια. Το 10% και το 30%. Και άρα δούμε για το κομμάτι μέχρι τις 60.000. Θα έχει αυτό το όφελος σε διαφορά χρημάτων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, κύριε Παντελή. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό που μου λέγατε στις διαφημίσεις, με αφορμή και αυτά που μας έλεγε ο Αχιλλέας Τόπας και η Μαρία Αναστασοπούλου για την επιστροφή από το δημόσιο. Μας λέγατε ότι θυμάστε μια δήλωση του κ. Σκορδά. Για τις πληρωμές από το δημόσιο υπήρχε μια ανακοίνωση του Υφυπουργού Ανάπτυξης του κ. Σκορδά, ο οποίος έλεγε, και την έχω κρατήσει στο γραφείο, ότι μέχρι και τέλη του 2012 θα επιστραφούν 4 δισεκατομμύρια πίσω στις επιχειρήσεις. Εγώ καταλαβαίνω την κρίση. Προφανέστατα, επειδή δεν πήραμε τα λεφτά, δεν υπήρχαν και για να επιστραφούν. Είναι σήμερα όμως, δεν είναι δυνατόν εγώ να μου οφείλει το δημόσιο και να τραβιέμαι στον εισαγγελέα να μου κλείνουν την επιχείρηση, γιατί δεν μπορεί να γίνει πια αυτός ο συμψηφισμός. Επιτέλους, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να πληρώσει, θέλει να ρυθμίσει, ας δώσουν τη δυνατότητα τους εφόρους και ας βγάλουν αυτή την ρύθμιση την οποία έχουν ανακοινώσει και η οποία καταργήθηκε με μια ανακοίνωση. Μα καταργήθηκε. Ψηφισμένο νόμο της Βουλής καταργήθηκε, Κωνσταντίνε, με ανακοίνωση του Τρόικα. Να το απευθύνουμε στο Λεωνίδα αυτό το ερώτημά σου, Κωνσταντίνε, και γιατί δεν προχωρούν σε αυτό το συμβιβασμό, σε αυτή την διευκόλυνση. Γιατί να μην το θέλει και η Τρόικα δηλαδή? Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάει να κλείσουμε την μικρομεσαία. Δύο βασικά είναι οι λόγοι. Ένας λόγος είναι ότι τεχνικώς, γιατί άλλαξε ο τρόπος που θα γίνεται η επιστροφή του φόρου και θα απαιτείται πρώτα φορολογικός έλεγχος και μετά η επιστροφή. Δηλαδή, άμα μου χρωστάει εμένα το δημόσιο, θα πρέπει να με ελέγξει πρώτα. Γίνεται πιο αυστηρό η αυστηρή διαδικασία. Ειδικά για ποσά πάνω από 300.000 ευρώ, μπορεί να την πούμε και γραφειοκρατική, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε και τους λόγους, όσο μπορεί το δημόσιο να καθυστερήσει. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή γενικά των επιχειρήσεων, ο συμψηφισμός φόρων, μην είμαστε σίγουροι ότι θα είναι υπέρ των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Διότι το κράτος χρωστάει αυτή τη στιγμή γύρω στα 9 με 10 δισεκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις, ενώ οι επιχειρήσεις προς το κράτος, δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές, φόροι, εισφορές, ταμεία κτλ., είναι πάνω από 22 δισεκατομμύρια. Δεν το κάνουν για το καλό των επιχειρήσεων. Όχι, δεν το κάνουν για το καλό. Δεν είναι για το κάνουν για το καλό. Απλά εκείνη τη στιγμή, όταν θα αρχίσει να κάνει έναν ψηφισμό, ναι, συμψηφισμό δεν σημαίνει ότι ξεκινάω να συμψηφίσω μονάχα με αυτό που χρωστάω, αλλά θα πρέπει να κάνω και με αυτού που μου χρωστάω. Τώρα. Γι' αυτό μιλήσαμε και για δύο κομμάτια. Ένα, η ρύθμιση για όσου πρέπει να πάνε να ρυθμίσουν, και αυτέ που είναι υγιεί επιχειρήσει, μην προσπαθούμε να τι κλείσουμε. Να αυτό είναι το ένα το κομμάτι του ζητήματο που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν βεβαίω έρθουν και τα 44 δισεκατομμύρια. Φαντάζομαι, Λεωνίδα, ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
Να πάμε λίγο, κύριε Παντελή, για να έρθουμε και στους συνταξιούχους και στον κύριο Βαβουγιό. Σε τρεις δόσεις λοιπόν θα γίνουν οι περικοπές της συντάξης και κλείδωσαν και οι μειώσεις στα εφάπαξ, κύριε Βαβουγιέ. Βεβαίως, οι μειώσεις οι οποίες. Και πώς η φορολογία μετά επηρεάζει, που έχουμε και άλλες περικοπές από εκεί. Ελπίζω ότι θα πλητανεύσει η λογική και δεν θα επέλθει φορολογία των εφάπαξ, διότι μέχρι εχθές. Αυτό από ό,τι γνωρίζω το αποσύρουν. Δεν ξέρω, Λεωνίδα, τι λένε οι δικές σου πληροφορίες. Εμείς είχαμε κάνει πολλές ενέργειες και προπατώσεις. Είχαμε ετοιμάσει και μια συγκέντρωση πανελλαδική για αυτό το θέμα της κύριε Βαβουγέ, να ρωτήσουμε τον ειδικό μας εδώ, τον αρμόδιο δημοσιογράφο. Λεωνίδα, η φορολόγηση εν τέλει του εφάπαξ αποσύρεται από τα σχέδια των ειδικών του Υπουργείου, έτσι δεν είναι? Αποσύρεται. Μέχρι στιγμής, κύριε Βαβουγέ, τουλάχιστον αυτή είναι μια καλή. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Ελπίζουμε ότι θα πριτανεύσει, όπως σας είπα, η λογική. Διότι ήδη η μείωση του εφάπαξ κατά 15 συν 23% είναι 37%. Δηλαδή αυτούς τους εξερχομένους του 2011 θα είναι 43%. Δηλαδή το μισό εφάπαξ θα τους το κρατήσουν κατά κάποιον τρόπο τελείως άδικα. Άδικα. Δεν είναι διότι ήταν μόνο δικά του χρήματα αυτά. Κύριε Παντελή, η φορολόγηση του εφάπαξ, πώς ελπίσουμε να μην γίνει. Όχι. Αυτές ήταν ειδική κράτηση, 4% για το Ταμείο Προνοίας να έχουν ένα εφάπαξ βγαίνοντας στη σύνταξη. Ακριβώς. Καταλάβατε. Μην το μπερδεύετε με το λάφκα με την αλληλεγγύη. Μάλιστα, κατανοητό. Ήταν δικά του χρήματα τα οποία 35, 40 και 45 χρόνια κατέβαλαν για να πάρουν ένα εφάπαξ. Και σήμερα έχετε λοιπόν η κυβέρνηση και του το καθυστερεί αλλά και του το περικόπτει. Μάλιστα, έκανε και την ανοησία ο ανεγκέφαλος αυτός, δεν ξέρω ποιος ήταν σύμβουλος, ώστε να ζητήσει και την φορολόγηση αυτού του εφάπαξ. Για το Θεό. Κύριε Παντελή, το βρίσκετε δίκαιο εσείς αυτό το εφάπαξ, το νέο φορολογικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί σαφέστατα. Κοιτάξτε να δείτε, το μόνο σίγουρο αν αυτά όλα τα οποία έχουν αναφερθεί ισχύσουν, ουσιαστικά δεν είναι απλό σίγουρα. Το δεύτερο θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργείται είναι ποιος θα μπορέσει επάνω σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο να μπορέσει να κάνει τον έλεγχο. Ήδη από την Παρασκευή όλες οι ΔΟΗ έχουν αποδυναμωθεί. Ουσιαστικά υπάρχουν μετακινήσεις και κύρια υπάρχουν μετακινήσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προς τη ΔΟΗ μεγάλων επιχειρήσεων, η οποία έχει ουσιαστικά 1.200 μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η μετακίνηση. Είμαι σήμερα το πρωί στην, και τη λέω επώνυμα, στη Γιώτα Δέλτα ΔΟΗ Αθηνών, έχουν μείνει 5 ελεκτές, οι οποίοι ένας μονάχα είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έχει επιπλέον, εκτός από τη δικιά της, την ΚΑΠΑ ΔΟΗ Αθηνών και τη ΔΟΗ Γαλατσίου. Έχει 3 ΔΟΗ φορτωθεί και έχουν φύγει 8 άνθρωποι. Ποιος θα κάνει τους ελέγχους? Λοιπόν, θα δούμε αμέσως τώρα, είναι πολύ σημαντικός ο προβληματισμός που βάζετε, κύριε Παντελή. Πριν πάμε να δούμε τι ισχύει και πώς επηρεάζονται τα εισοδήματά μας, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, να σας πω ότι με ενημερώνουν ότι στις 5 η ώρα έχει συνάντηση στην Βουλή ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Κουβέλη και στις 7.30 με τον κύριο Βενιζέλο. Για ό,τι νεότερο σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει με τη βοήθεια και του Λεωνίδα Στεργίου, για να δούμε με βάση το ετήσιο εισόδημα, Λεωνίδα. Λοιπόν, αν είχαμε ένα ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, ο φόρος για το 2012, όπως βλέπουμε στην κάρτα, θα ήταν 0, το 2013 είναι 0 και διαφορά 0. Αυτό ισχύει γιατί αλλάζουν οι κλίμακες. Βέβαια, οι 5.000 είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως προβλέπετε, έτσι. Είναι κάτω από το όριο. Κάτω από το όριο. Και εκείνος που παίρνει 500 ευρώ. Καλά, οι μεγάλες αλλαγές ξεκινάνε από τα 25.000. Το φορολογικό σύστημα το καινούριο έχει στηθεί πάνω στο 25.000, που θεωρείται ότι είναι το όριο της φτώχειας. Λοιπόν, εάν δούμε λοιπόν εδώ την κλίμακα, μετά τις τελευταίες αλλαγές, μέχρι και εισόδημα της τάξης περίπου των 20-22.000 ευρώ, προκύπτει μια μικρή ελάφρυνση σε σχέση με αυτό που θα πληρώναμε το 2012. Από τις 30.000, θα το πούμε, και πάνω ναι. Φαίνεται εδώ πιο χαρακτηριστικά στις 40.000, αρχίζει η επιβάρυνση. Η διαφορά δηλαδή του φόρου του 12 με το 13. Εάν μάλιστα αυτός ο μισθωτός, που είναι στο παράδειγμά μας, έχει και παιδιά, η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η επιβάρυνση δηλαδή για το 2013. Αυτό, βρε Λεωνίδα μου, πώς το σκέφτηκαν αν έχει κάποιος παιδιά να έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση από ότι αν δεν έχει παιδιά? Αυτό συμβαίνει. Για τα ίδια εισοδήματα, πολύ σωστά. Αυτό συμβαίνει διότι καταργήθηκαν οι φοροαπαλλαγές που είχε. Όταν λέει αυτός που είχε Λεωνίδα, παιδί. Συγγνώμη. Το αντιλαμβανόμαστε, θεωρώ, και τεχνικά γιατί συμβαίνει. Πώς το σκέφτηκαν, δηλαδή καθόταν ο άνθρωπος εκεί πέρα και λέει,
είμαστε Κίνα, κάνουμε, πώς το λένε, είμαστε κάτι δισεκατομμύρια. Τι, πώς! Έχω αναρωτηθεί και εγώ πάρα πολλές φορές για διάφορα πράγματα έτσι, πετυχημένα που έχουν σκεφτεί κατά καιρούς. Και πρέπει να πούμε ότι αυτή η κλίμακα που βλέπουμε τώρα είναι και βελτιωμένη. Διότι η πρώτη σκέψη όταν μας έρθει. Συγγνώμη, Λεωνίδα, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τι λέτε, κύριε Βαβουγέ? Σκέψη όπως θα ήταν η παλιά, αφού αυτή είναι βελτιωμένη. Κύριε Βαβουγέ, όταν μας είχαν έρθει εμάς οι πρώτες πληροφορίες και από το ρεπορτάζ μας και γυρίσαμε στο γραφείο στην εφημερίδα και κοιτάξαμε λιγάκι με νούμερα, με ένα παράδειγμα, δύο να φτιάξουμε για τους αναγνώστες μας την άλλη μέρα, νομίζαμε ότι είχαμε καταλάβει λάθος και ξαναπέρναμε τηλέφωνο. Λέτε κάτι δεν έχουμε καταλάβει εμείς καλά, δεν γίνεται. Ήταν δηλαδή όσο πιο λίγα λεφτά δήλωνες και όσο περισσότερα παιδιά είχες, τόσο αυξανόταν η επιβάρυνση. Πόσο ήταν αυτό. Ας ελπίσουμε, όπως είπε και ο κύριος Φαβουγιώτης, να πιθανεύσει η λογική. Σε αυτή την κλίμακα δεν βλέπουμε αυτό τόσο 38 παράδειγμα. Να αυξάνονται. Δώσε μας εσύ λοιπόν ένα 38 παράδειγμα, ας πούμε. Θα πλήξουν το δημογραφικό. Ναι. Θα πλήξουν το φιλοδημογραφικό πάλι. Αυτή δεν είναι μόνο. Με την κλίμακα και με την παρακράτηση, όπως προκύπτει τώρα και για τους μισθωτούς και με τους συνταξιούχους, αυτοί που μένουν αλόβητοι είναι αυτοί που δεν έχουν παιδιά και έχουν εισοδήματα κάτω από 25.000. Για πάμε όλοι να δούμε. Άλλοι έχουν επιβάρυνση. Για πάμε να δούμε απλά. Τι γίνεται, τι θα γίνει φέτος, Λεωνίδα, με τις αποδείξεις, πόσες πρέπει να συγκεντρώνουμε και πού βοηθιόμαστε, να το πούμε έτσι, ώστε να πληρώσουμε λιγότερο φόρο, για να δούμε και την επόμενη μας κάρτα. Ο κανόνας είναι απλός. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εισόδημά μας, ποιο είναι το εισόδημά μας, και να μαζεύουμε αποδείξεις 25% για το 25% του εισοδήματος. Αν έχουμε δηλαδή 100.000 ευρώ εισόδημα, που μακάρι να είχαμε, θα πρέπει λοιπόν να μαζέψουμε εισοδήματα 25.000 ευρώ, για να έχουμε μία έκπτωση φόρου 1.950. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα για ένα εισόδημα που έχει δηλωθεί για 10.000 ευρώ, έκπτωση φόρου 1.950. Τα 1.950 η έκπτωση φόρου ισχύει για όλα τα εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ. Από 19.000 και πάνω αρχίζει και μειώνεται μέχρι τα 43.000 εισόδημα που εξαφανίζεται. Τώρα, κύριε Παντελή, τι πρέπει να συγκεντρώνουμε, δηλαδή στη φορολογική μας δήλωση, τι περνάει ως δικαιολογητικό? Αυτή τη στιγμή θα ισχύσει αυτό το οποίο ίσχυε και πέρσι. Η λογική είναι η ίδια και αναφέρομαι στη φορολογική δήλωση που θα κάνουμε σε αρχές του χρόνου και αφορά το 2012. Αυτά τα οποία αναφέρονται αφορούν το 2013. Την επόμενη φορολογική δήλωση χρονιά. Θα κάνουμε. Δεν αφορούν τη φετινή χρονιά, αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Και φέτος πάλι θα έχουμε το 25% του εισοδήματος μέχρι τις 60.000. Εκείνο που δεν έχει διευκρινιστεί από το Υπουργείο Οικονομικών είναι αν όλες οι φοροαπαλλαγές οι οποίες καταργούνται υπάρχει κάποια έκπληξη και καταργηθούν και για το 2012 ή θα είναι σε κατάργηση για το 2013. Και ενώ εδώ έχουμε ερωτηματικό δηλαδή. Δεν το έχει διευκρινίσει το Υπουργείο Οικονομικών, διότι από πέρσι ακούμε και μέσα στο μνημόνιο και από την Τρόικα ότι θα καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές. Μισό λεπτό άσχετο τώρα. Πώς μου ήρθε τώρα εμένα και το θυμήθηκα. Εκείνη η κάρτα αποδείξεων. Θυμάσαι που μας τσέφερνε, μας έδειχνε την μία, μας έδειχνε την άλλη, πάρτε να κάνει. Μάλλον θα πρέπει να την κάνετε κάδρο, κύριε Παντελή. Θα την κάνω κάδρο, δεν έχω την έβγαλα από την πρώτη στιγμή, προσωπικά δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Πάντως. Όπου βρέθηκα στην αρχή δεν υπήρχε λογισμικό για να χρησιμοποιηθεί. Πάντως, Λεωνίδα Στεργίου, ακόμα και οι Γερμανοί, να το πούμε έτσι πολύ απλά, μας ταχώνουν για το ότι δεν είμαστε αποτελεσματικοί στην πάταξη της φοροδιαφυγής. Κάντε επιτέλους κάτι, μας λένε. Αυτό το λένε από την πρώτη στιγμή. Και έχουν. Γι' αυτό ακριβώς οργίζονται και οι συντάξεις. Μάλιστα. Να μειώσουμε τον πληθυσμό, είπες. Δεν άκουσα, λοιπόν, συγγνώμη, γιατί η επιστροφή μου δεν είναι καλή. Με συγχωρείτε. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δούμε και πολύ γρήγορα πριν σας ευχαριστήσουμε όλους. Αν έχουμε κάνει το αμάρτημα, έτσι, να μας έχει αφήσει ο παππούς μας, η μαμά μας, ένα κίνητο. Και έχουμε πει να το νοικιάσουμε. Μισό λεπτό. Παλιά έψαχνες γυναίκα που να έχει κίνητα. Τώρα μας σου λέει ότι έχω και δύο διαδικασίες. Πώς μας το έλεγε ο κύριος Παραδιάς. Όπως είσαι, τελείως. Ο κύριος Παραδιάς μας έλεγε κάτσε καλά γιατί θα σου γράψω κανένα κίνητο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε και την τελευταία μας κάρτα. Λοιπόν, τι γίνεται με την φορολόγηση, Λεωνίδα Στεργίου, σε περίπτωση που είπαμε που έχουμε κάποιο μικρό εισόδημα. Γιατί 5.000 ετήσιο εισόδημα από ενίκεια. Θα προκύψει ένας φόρος 500 ευρώ. Για τα 10.000 είναι 1.000 ευρώ. Όπως βλέπετε υπάρχει ένας συντελεστής που είναι ένα τσιχυλής. 15.000, 2%. Εδώ αλλάζει το κλιμάκιο. Mm-hmm. Όπως είπε και πολύ σωστά ο κ. Παντελής. Και 20.000 ευρώ πάμε στα 3.600 ευρώ. Λοιπόν, άμα μου επιτρέπεις, πάντως είναι ότι επειδή βλέπουμε διάφορα παράλογα και στην φορολογία αλλά και στις συντάξεις που πάμε και στις επικουρικές, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το κράτος έχει χρεοκοπήσει. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να μην έχουμε χρεοκοπήσει και εμείς. Λοιπόν, Λεωνίδα Στεργίου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πληρωθούν όλα αυτά. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε. Κύριε Βαβουγέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Μην τα μαζέψουμε. Πάντως, κύριε Παντελή, σας ευχαριστούμε και εσάς. Την τελευταία χρονιά έχουμε καταφέρει να ανεβάσουμε κατά 10 δισεκατομμύρια τα ληξιπρόθεσμα. Λοιπόν,
Λοιπόν, α ελπίσουμε να τα μειώσουμε τον επόμενο από εδώ και πέρα. Α ελπίσουμε. Ένα τελευταίο. Κατανοητό. Κύριε Βαβγιά, πολύ γρήγορα. Πρέπει να κλείσουμε. Ότι η τελευταία αυτή μείωση των συντάξεων αποδοχών γενικά είναι το τελευταίο τσεκούριασμα που κάνουν το πιτσόκομμα των συντάξεών μας. Κατεβαίνουν οι συντάξεις κάτω από το 60%. Τώρα με αυτές τις τελευταίες μειώσεις μας κάνουν. Κάτω από 60%. Βεβαίως, κάτω από το 60%. Αν θέλετε, σας φέρω και ένα συνδυματάκι. Ακριβώς θα δείτε. Κύριε Βαβουγέ, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως μετά θα έρθουμε με μια καλή είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία. Σε λίγο κοντά σας. Σε μια διαφορετική είδηση από αυτές που έχουμε συνηθίσει να μεταδίδει τον τελευταίο καιρό ο Θανάσης Γκαβός, θα φύγουμε για λίγο από τα της οικονομίας. Θανάση, καλό σου απόγευμα και καλή εβδομάδα. Και θα πάμε σε μια πολύ καλή είδηση. Στην Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, αποφάσισαν να διδάσκονται αρχαίες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και αρχαία ελληνικά. Ναι, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ότι από το 2014, τη σχολική χρονιά που αρχίζει τότε δηλαδή, θα διδάσκονται υποχρεωτικά στα δημοτικά σχολεία στις ηλικίες από 7 έως 11 ετών ξένες γλώσσες, για να ακρίβεια τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Και μεταξύ των 7 βασικών επιλογών που παρουσιάστηκαν συμπεριλαμβάνονται και τα αρχαία ελληνικά. Τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά που συνοδεύονται σε αυτές τις βασικές επιλογές από σύγχρονες γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και τα μανταρένικα, κινέζικα. Όταν ζητήθηκε προφανώς μια εξήγηση για το λόγο που συμπεριλήφθησαν τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά σε αυτές τις επιλογές, η απάντηση ήταν ότι τα αρχαία ελληνικά δημιουργούν και τα λατινικά δίνουν ένα ευρύτερο πεδίο επιλογών για το σχολείο, ώστε να επιλέξει ποια από τις γλώσσες θέλει να διδάξει. Και ειδικά για τα αρχαία ελληνικά, λέχθηκε ότι προσφέρουν γερές βάσεις στην κατανόηση της γραμματικής, της σύνταξης και του λεξιλογίου. Γερές βάσεις που βοηθούν τα παιδιά, διευκολύνουν τους μαθητές στο να μάθουν και άλλες σύγχρονες γλώσσες. Παράλληλα δε θα έχουν και μια πιο στενή επαφή, γνωριμία με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που αποτελεί το θεμέλιο του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Να πω ότι ήδη σε γυμνάσια της Βρετανίας η διδασκαλία ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική. Κάποια από αυτά είχαν αποπειραθεί να ξεκινήσουν διδασκαλία αρχαίων ελληνικών. Από όσο γνωρίζω, δεν ήταν πολύ διαδεδομένη αυτή η κίνηση. Αλλά πριν καν οριστικοποιηθεί ότι θα είναι υποχρεωτικό σε δημοτικά σχολεία να διδάσκουν ξένη γλώσσα, είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία στην Οξφόρδη και σε κάμποσα σχολεία εκεί, ήδη από πέρυσι, διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Ναι, Κωνσταντίνε. Α σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι τα Ελληνόπουλα δεν μπορούν ούτε να επιλέξουν το μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Δεν διδάσκεται. Μα δεν μπορούν ούτε καν να το επιλέξουν. Εκεί πέρα τουλάχιστον είναι επιλογή. Στα δημοτικά της Βρετανίας μπορείς να επιλέξεις τα αρχαία ελληνικά. Σε εμάς δεν μπορείς να το κάνεις. Το νούμερο ένα λογισμικό του εγκεφάλου μας και η προστιθέμενη αξία της χώρας. Πολύ εύστοχη σημείωση του Κωνσταντίνου. Τώρα να πάμε πάλι στη Βάνα Κουντρουλού, στο εξωτερικό δελτίο, και να ξεκινήσουμε, Βάνα, από τις εξελίξεις στην Ισπανία και στην αγορά κινήτων. Στην Ισπανία αναζητούν τώρα έναν τρόπο για να πουλήσουν όλα αυτά τα ακίνητα τα οποία λίγο της οικονομικής κρίσης και της φούσκας των ακινήτων που έσπασε δεν μπορούν να πουληθούν. Έτσι η κυβέρνηση τώρα, Εύα, εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει το νόμο για τη χορήγηση άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς οι οποίοι θα αγοράζουν ακίνητα στην Ισπανία, η αξία των οποίων θα ανέρχεται σε περισσότερο από 160.000 ευρώ. Αυτό εξετάζει ο Ισπανός Υπουργός Εμπορίου. Θα έχει συζητήσεις, διαβουλεύσεις με την κυβέρνηση για αυτό το θέμα, όπως είπε ο ίδιος αύριο. Και κύριος στόχος της πρωτοβουλίας, όπως είπε επίσης ο ίδιος, θα είναι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι επενδυτές. Σε αυτούς απευθύνεται αυτή η πρωτοβουλία. Και τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι τα κόκκινα δάνεια, τα στεγαστικά στην Ισπανία έχουν σπάσει νέο ρεκόρ. Λοιπόν, και εκεί κόκκινο. Για να πάμε στην Ιταλία τώρα και στις δηλώσεις Μόντι. Στην Ιταλία, λοιπόν, μία δήλωση του Μάριο Μόντι, ο οποίος είπε ότι δεν μπορώ να εγγυηθώ για το μέλλον. Όποιος αναλάβει αυτή την κυβέρνηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και τη φοροδιαφυγή. Μία δήλωση που προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, η οποία λέει ότι δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες δηλώσεις την ώρα που είσαι στο εξωτερικό για να προσελκύσεις επενδύσεις.
επιχειρήσεις. Τέτοιες δηλώσεις φοβίζουν τους επενδυτές. Αυτό είπε ο επικεφαλής του κόμματος των αξιών Αντώνιο Ντι Πιέτρο. Βέβαια, ο ίδιος ο Μάριο Μόντι είπε, αναφερόμενος στο μέλλον, είπε ότι όποια κυβέρνηση αναλάβει θα πρέπει οπωσδήποτε να ασχοληθεί με την ανάπτυξη και κυρίως με την πάταξη της διαφθοράς. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Γιώργος Παπανδρέου, Βιθανικός βυθίζεται. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Γαλλία, όπου εκεί πέρα έχουμε ένα θρίλερ με την ηγεσία στην την διαδοχή μετά τον Σαρκοζή στην ηγεσία της δεξιάς. Πάμε για επανακαταμέτρηση ψήφων, γιατί δύο υποψήφοι λένε ότι είχαμε εκλογική νοθεία. Την ίδια ώρα στη Γαλλία αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί το νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση των Γάλλων γάμων ομοφιλοφίλων και την υιοθεσία παιδιών. Στα πλάνα μας θα δούμε πώς πιάστηκαν στα χέρια, ξεκίνησαν συμπλοκές ανάμεσα σε καθολικούς αλλά και μέλη του φεμινιστικού κινήματος ΦΕΜΕΝ. Χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν δακρυγόνα για να τελειώσουν οι συμπλοκές. Στον Ισημερινό τώρα, σε μια διαφορετική είδηση, εκεί πέρα οι πολίτες της πόλης Κουαγιακουίλ είπαν ότι θέλουν να θέσει υποψηφιότητα, αυτός ο γάιδαρος που βλέπουμε στα πλάνα μας, να θέσει υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου. Βέβαια, αυτό το αίτημα δεν έγινε δεκτό από την Εφορευτική Εκλογική Επιτροπή και το θέμα, ο σκοπός, ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να πούν ότι όλοι πρέπει να ψηφίσουν σε αυτές τις εκλογές. Και επειδή μιλάμε για ζώα, να περάσουμε, μάλλον να κλείσουμε με ένα βίντεο με έναν έξυπνο σκύλο. Εκεί μου λένε από το είναι σχόλιο του Control. Δεν είναι δικό μου, αλλά είναι πολύ έξυπνο. Οποιαδήποτε ομοιότητα με την ελληνική πραγματικότητα είναι απλά συμπτωματική. Πολύ εύστοχο. Απλά συμπτωματική, ακριβώς. Λοιπόν, για πάμε. Πού θα μας πας τώρα στην Κινέζικη επαρχία, για πες μου το όνομα, εδώ σε θέλω. Γουάνγκντονγκ. Ναι, λοιπόν, εκεί έχουμε έναν ιδιοκτήτη σκύλου, ο οποίος λέει ότι ο σκύλος του μπορεί να κάνει όλες τις μαθηματικές πράξεις, πολλαπλασιασμό, διαίρεση κτλ. Για να το δούμε. Ευχαριστούμε, Βάνα. Γνωρίστε τον Λαζάι. Μπορεί να μοιάζει με ένα συνηθισμένο σκύλο, όμως μετρήστε τα γαυγίσματά του όταν τον ρωτάει ο ιδιοκτήτης του πόσο κάνει 9 δια 3. Τρία γαυγίσματα. Σωστά. Όπως υποστηρίζει ο ιδιοκτήτης του, ο Λαζάι έμαθε τους απλούς αριθμούς μέσα σε 2 μήνες και τώρα σε ηλικία 3 ετών μπορεί να κάνει πιο σύνθετες μαθηματικές πράξεις, όπως έναν πολλαπλασιασμό 5×6. Δεν περίμενα ότι θα τα καταφέρει, όμως ο Λαζάι γάβγησε 23 φορές και μετά από λίγο άλλες 7. Ο Λαζάι έχει ενθουσιάσει και τους γειτονές του. Πόσο κάνει 2×3, ρωτάει ο ιδιοκτήτης. Είναι πολύ έξυπνος. Φαίνεται ότι καταλαβαίνει τι λένε οι άνθρωποι. Όμως ορισμένοι δύσπιστοι υποστηρίζουν ότι ο Λαζάι διαβάζει την γλώσσα του σώματος και ξέρει πότε πρέπει να σταματήσει το γάβγισμα. Και όλα αυτά από την Κίνα. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε και πάλι στα δικά μας, να συνοψίσουμε την επικαιρότητα σε τίτλους μέσα από το sky.gr. Διαδοχικές συναντήσεις Σαμαρά με Βενιζέλο και Κουβέλη, όπως σας είπαμε και πριν, στις 5 με τον κύριο Κουβέλη, στις 7.30 με τον κύριο Βενιζέλο. Περικοπές και στις συντάξεις των υπαλλήλων της Βουλής, και αυτό με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όπου εξισώνονται με τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Έκτακτο τέλος 15% στις φαρμακοβιομηχανίες, επιβάλλει η κυβέρνηση. Λαγκάρντ αποφασισμένη να προτείνει οριστική λύση για την Ελλάδα. Και όπως σας είπαμε και πριν, κοντά σε συμβιβασμό με την Ευρώπη και τη Γερμανία συγκεκριμένα. Κομισιόν ελπίζει σε συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Ρέγκλινγκ όχι σε νέο κούρεμα χρέους. Εκπνέει προθεσμία για αποστολή των στοιχείων για διαθεσιμότητα κινητοποίησης στους Δήμους. Και τέλος, ο κύριος Τσίπρας, συνεργάτης της Μέρκελ, ο Σαμαράς, επίθεση και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κάρολο Παπούλια. Αυτές είναι οι βασικότερες ειδήσεις μέσα από το sky.gr. Και τώρα, 8 λεπτά μετά τις 4, θα βρούμε κοντά μας τη Χριστίνα Σούζη. Γεια σου, Εύα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Για να μας πεις τι καιρό θα κάνει, να οργανωθούμε. Έτσι. Αλλά πριν από αυτό, όχι. Πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον καιρό και μετά οι φωτογραφίες. Καταρχάς έχουμε μεταβολή του καιρού, να πούμε. Με τοπικές βροχές ήδη στη Δυτική Ελλάδα έχουν αρχίσει και γίνονται περισσότερες. Και βεβαίως αύριο και μεθαύριο θα έχουμε αρκετές βροχές και έντονες μάλιστα κατά τόπους σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ας δούμε λοιπόν αύριο. Βλέπεις το πράσινο πάει παντού.
Παντού όμως και το βράδυ μόνο θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν πέφτει, 17 με 18 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και τα Ανατολικά Ηπειρωτικά, 20 με 21 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα. Την Τετάρτη συνεχίζεται ο βροχερός καιρός στη χώρα μας με έντονα κατά τόπους φαινόμενα, αλλά βαθμία θα εξασθενήσουν και φαίνεται αυτό το χαμηλό να περνάει πια ανατολικά-νοτιοανατολικά την Πέμπτη, όπου από το απόγευμα και μετά οι βροχές θα περιοριστούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και θα εξασθενήσουν. Δηλαδή είναι δύο μέρες που είναι και για την Αττική αρκετά βροχερές. Δηλαδή από σήμερα τις επόμενες ώρες. Άρα ομπρέλα. Το βράδυ και αύριο ομπρέλα. Μπορεί να έχουμε και έντονα φαινόμενα και εδώ στην Αττική. Και το αδιαβροχό μας και το αυτό. Ναι, έτσι και σου λέω ότι μπορεί να είναι και στην Αττική να έχουμε κάποια έντονα φαινόμενα. Λοιπόν, πριν πάμε στις φωτογραφίες, για να δούμε λίγο το site μας, όπου μπορείτε να μπείτε και να βάλετε τις φωτογραφίες, αλλά και όχι μόνο. Ο καιρός τώρα, ο χάρτης με τον παρόντα καιρό, η άνεμη, η θερμοκρασία, ο ετός, η θερμοκρασία, η άνεμη, και που μπορείτε να βάλετε τις φωτογραφίες σας. Κάντε πολύ απλά, βάζετε τη φωτογραφία και όπως θα δείτε τώρα, να κάνουμε το ταξίδι μας, ξεκινώντας από την Κατερίνη και τον Θοδωρή τον Κυρίτσι από το metar.gr που συνεργαζόμαστε για τον παρόντα καιρό. Η επόμενη φωτογραφία είναι από τον πύργο, από τον Θοδωρή επίσης και από το metar.gr. Εχθές ήταν η πρώτη βροχή που έπεσε στον πύργο και τώρα έχει αρχίσει ήδη πάλι και βρέχει εκεί με τη βροχοκουρτίνα στο βάθος. Ο Σταμάτης αντίθετα πήγε για ποδηλατάδα την Κυριακή στη Ρόδο. Να το και στην άκρη φαίνεται το ποδήλατο. Ροζ και μας έστειλε τη φωτογραφία. Η επόμενη είναι εδώ, κοντά μας. Μαραθώνας. Κάτω Σούλη. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Πανέμορφη. Ο Τάκης την έστειλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα Γιάννενα και από το Θοδωρή, χθεσινή και αυτή που ήταν πριν αρχίσουν οι συννεφιές και οι βροχές, τα Γιάννενα, εν πάση περιπτώσει, και τη Λίμνη. Πάπιγκο, ο Βυρές, έτσι τις λένε, τις λίμνες που σχηματίζονται από το μικρό και ανάμεσα στο μικρό και το μεγάλο Πάπιγκο, οι ντόπιοι τις λένε ο Βυρές. Και ο Βαγγέλης μας το έστειλε με την Αλεξία. Και νομίζω ότι αυτή είναι το χωριό μου, βάλτε στην Νίκο. Έτσι. Γεια σου. Στην Αρκαδία ο Θόδωρος την έστειλε και αυτή την Κυριακή τραβηγμένη. Πολύ ωραία φωτογραφία και πολύ ωραίος προορισμός. Φανταστικός. Από εκεί είστε, δεν το ήξερα. Και ναι. Oh, η μισή. Από Θεσσαλονίκη. Oh, η μισή. Α, η μισή. Ναι, ναι. Τέλεια. Πολύ ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα. Πολλά φιλιά και στο Βαλτεσινίκο και στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να δούμε, πριν μπούμε στο επόμενο μας θέμα, όλες τις χρηστικές πληροφορίες από την καμπάνια του Sky που έχει ξεκινήσει εδώ και ημέρες και σας ενημερώνουμε για το πώς μπορούμε να θερμανθούμε φτηνότερα και οικονομικά. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Τώρα θα δούμε κάτι πραγματικά εξαιρετικό. Έχουμε φανταστικό δώρο, το οποίο θα τρέξει όλη την εβδομάδα. Και μιλάμε ότι είναι ένα δώρο από τον Όμιλο Φράγκου. Είναι ένα ενεργειακό γαλλικό μαντεμένιο αερόθερμο τζάκι. Προσέξτε. Περιλαμβάνει 4 μέτρα καμινάδα, τη βάση, την τοποθέτησή της, μονώσεις και τη διακόσμηση από γυψοσανίδα. Η συνολική αξία του δώρου είναι 3.230 ευρώ έκαστο. Εμείς όλη την εβδομάδα θα τρέξουμε το διαγωνισμό που εσείς, όπως βλέπετε στην κάρτα μας, παίρνετε κινητό, γράφετε live, αφήνετε ένα κενό και όλο αυτό αποστολή στο 19.000. Έχει πόρτα που παρέχει ασφαλεία, έχει μεγάλη απόδοση, έως και 70 τετραγωνικά. Ξεχνάμε το πετρέλαιο, μεγάλη οικονομία στα μηνιαία έξοδα θέρμανσης και τέλος 80% λιγότερα ξύλα σε σχέση με το παραδοσιακό τζάκι. Είναι λοιπόν από τον κύριο Φράγκο το δώρο αυτό. Είναι ένα τζάκι το οποίο θα τρέξει από τον Όμιλο Φράγκο. Ένα ενεργειακό, όπως είπαμε, τζάκι. Δεν έχετε εσείς παρά να πάρετε κινητό, να γράψετε live, να αφήσετε κενό. Όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Για να κερδίσετε το δώρο αυτό τυχερός μετά το τέλος της εβδομάδας αυτής. Μέχρι την Παρασκευή λοιπόν προλαβαίνετε. Για να πάμε τώρα στις χρηστικές πληροφορίες να δούμε πώς θα ζεσταθούμε, πώς θα κάνουμε το σπίτι μας έτσι ώστε να ζεσταίνεται πιο εύκολα, πιο καλά και να μην έχει απώλειες. Καλωσορίζοντας την κυρία Βάσο Γκάγκα, πολιτικό μηχανικό. Σε ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Χαιρόμαστε και που είστε και πολύ μικροί στην ηλικία και θα μας δώσετε τις συμβουλές, τα θετικά. Αυτό τον κύριο Γιώργο Φραγκάκη, μηχανολόγο μηχανικό και βέβαια. Τον διευθυντή. Βλέπω και ιδιαίτερα πρεσβύτερο και τον κύριο Φραγκάκη. Σωστό και αυτό. Και τον διευθυντή της θέρμανσης, της σωστής του Sky, διευθυντή περιβάλλοντος, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Λοιπόν, Γιώργο, για να ξεκινήσουμε από εσένα. Υπουργέ μου. Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα, τι θα μας παρουσιάσεις. Ναι, θα δουλέψουμε λοιπόν αυτή την εβδομάδα με πάρα πολλά συστήματα τα οποία μπαίνουν στην πρίζα. Για παράδειγμα, και τα πάνελ και η θερμοπομπή και σόμπες που μπαίνουν στην πρίζα και μπορούμε να ζεστάνουν ένα δωμάτιο ή το σπίτι μας. Mm-hmm. Επίσης έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sky.gr και μας ρωτούν πάρα πολύ για μονώσεις σπιτιών, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη θέρμανση μέσα στο σπίτι μας, mm-hmm. και κυρίως πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που ξέραμε μέχρι τώρα
γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη από την κατασκευή του σπιτιού. Και μαζί λοιπόν με τους νέους πολιτικούς μηχανικούς, η κυρία Βάσκο Γκαγκά είναι πολιτικός μηχανικός και ο Γιώργος είναι μηχανολόγος μηχανικός, να παρουσιάσουμε αυτά τα θέματα. Για πάμε. Τα παιδιά που θέλουν να ρωτήσουν το εξής. Ναι. Τα λάθη που κάνουμε στα σπίτια μας που και δεν έχουμε σωστή μόνωση. Και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε. Και ποιος είναι ο σωστός τονισμός του επιθέτου. Γκαγκά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να βελτιώσουμε την απόδοση στο σύστημα θέρμανσης, όποιο και αν είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα σε συστήματα θέρμανσης με πετρέλαιο που έχουμε οι περισσότεροι στο σπίτι μας, η εξαέρωση είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν την εξαέρωση, κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν ξέρουν και δεν έχουν κάνει ποτέ τους εξαέρωση. Είναι κάτι σοβαρά. Ναι. Πεταλούδες που βρίσκει κανένας για να το κάνει στο περίπτωμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Στα χρωματοπολία νομίζω. Υπάρχουν βαλβίδες που ανοίγουν και με το χέρι. Μάλιστα, λοιπόν, για να τα πάρουμε τη σειρά. Είναι η εξαέρωση. Είναι σε περίπτωση εξαέρωση. Που έχουμε πετρέλαιο αλλά και φυσικό αέριο. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα. Δεύτερο πολύ σημαντικό που συμβαίνει συχνά τέλος πάντων. Τα εμπόδια που υπάρχουν κοντά στα σώματα. Οποιοδήποτε εμπόδιο κοντά σε ένα σώμα εμποδίζει την απόδοσή του. Εμποδίζει να. Δηλαδή, αν έχουμε κρεμάσει από πάνω, έχουμε βάλει έναν πίνακα ή αν από μπροστά έχουμε πόρτα, για παράδειγμα, η οποία κλείνει, το οποίο συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, κυρία Γκάγκα. Καλύματα. Συνήθως βάζουμε καλύματα πάνω από τα καλοριφέρ. Αυτό εκεί πέρα για να φαίνονται πιο όμορφα. Ναι. Έπιπλο κανονικό. Ξύλο. Ακόμα βάζουμε. Και ξύλινες κατασκευές. Εμποδίζει πολύ. Τα βγάζουμε δηλαδή αυτά τώρα προκειμένου να γλιτώσουμε έως χρήματα. Έως και 15% μειώνουν την απόδοση του σώματος. Έως και 25%. 15. Για να δούμε, Γιώργο, να δούμε λίγο τα στοιχεία που έχεις ετοιμάσει, να δούμε την καρτούλα μας. Λοιπόν, έχουμε κάνει έρευνες μαζί με πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους μηχανικούς για το τι θέρμανση απαιτείται. Ανάλογα σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες της Ελλάδος. Για την Νότια Ελλάδα, λοιπόν, μια μονοκατοικία με μόνωση απαιτεί 35 κιλοβατόρες ανά κυβικό μέτρο το χρόνο. Μια μονοκατοικία χωρίς μόνωση 110 κιλοβατόρες. Βλέπετε λοιπόν ότι τετραπλασιάζεται η ανάγκη για θέρμανση σε ένα σπίτι που δεν έχει μόνωση σε σχέση με αυτό το οποίο έχει μόνωση. Μια πολυκατοικία με μόνωση 25 κιλοβατόρες και μια πολυκατοικία χωρίς μόνωση 95 κιλοβατόρες σε ένα τετραγωνικό μέτρο το χρόνο. Όταν μιλάμε για μόνωση, κυρία Γκαγκά, εννοούμε ότι πάνελ πολυουρεθάνη στα οποία μπαίνουν στον τοίχο. Πώς είναι η μόνωση? Εξωτερικά και εσωτερικά μπορούμε να βάλουμε πρόσθετα, να βάλουμε κομμάτια. Είναι στο εμπόριο κυκλοφορούν. Απλά είναι λίγο ακριβή σαν λύση. Αλλά γίνεται να μπουν. Όταν λέτε ακριβή, δηλαδή πόσο μπορεί να κοστίσει? Δηλαδή μπορεί να κοστίσει γύρω στα 40 με 50 ευρώ το τετραγωνικό. Αλλά είναι μια επένδυση η οποία έχει, μπορεί να αποφέρει μέχρι και το 1 τρίτο της κατανάλωσης θέρμανση. Απόσβεση σε πόσα χρόνια κάνει περίπου αυτό? Απόσβεση εξαρτάται τώρα. Εξαρτάται τα τετραγωνικά, εξαρτάται τη χρήση, ναι, εξαρτάται από πολλά. Αν αναλογιστούμε ότι περίπου πέφτει στο 60%. Η μείωση της απόδοσης, της ενεργειακής ανάγκης του σπιτιού για θέρμανση, η απόσβεση γίνεται αρκετά γρήγορα. Με μια καλή μόνωση όμως που περιλαμβάνει και τον εξωτερικό τοίχο και το δώμα κυρίως. Αχα. Και μια πλήρη μόνωση. Και τα κουφώματα. Και τα κουφώματα. Που έχουμε πάρα πολλές απώλειες από εκεί. Τώρα, σε περίπτωση που δεν έχουμε χρήματα, γιατί είναι δύσκολες εποχές και ακόμα και για κάτι τέτοιο, χρήματα ενδεχομένως να μην υπάρχουν. Άλλες μικρές λύσεις που δεν χρειάζονται χρήματα, κυρία Γκαγκά? Για το, ας πούμε, σε υπάρχουν σύστημα θέρμανσης, να πούμε έτσι, ας πούμε για την κεντρική θέρμανση, μπορούμε να κοιτάξουμε να κάνουμε συντήρηση στο Λέβητα. Και αν ο Λέβητας λόγω παλαιότητας δεν δουλεύει στο 85% που περιμένουμε να έχει μια απόδοση, είμαστε χαμηλά, θα σας τα πει ο μηχανολόγος και καλύτερα αυτά, περίπου το υπολογίζουμε γύρω στο 70% τα παλιά τα συστήματα. Να. Άνω της 20 ετίας, ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε και αλλαγή Λέβητα, να πάμε και σε τέτοιες λύσεις. Και βέβαια. Κοστίζει αυτό. Ναι. Και βέβαια, Γιώργο και Ραμιτζόγλου, αλλάζουν και τα δεδομένα ανάλογα με το αν μιλάμε για Νότια Ελλάδα, φυσικά. Βόρεια Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα. Τα πάντα αλλάζει. Για παράδειγμα, αν δούμε την κάρτα για την Κεντρική Ελλάδα, εκεί θα δείτε ότι οι ανάγκες για θέρμανση είναι λίγο περισσότερες από ό,τι στην Κρήτη και στην υπόλοιπη νότια χώρα. Για παράδειγμα, στην Κεντρική Ελλάδα, μια μονοκατοικία με μόνωση απαιτεί 100 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο. Μια μονοκατοικία χωρίς μόνωση 185 κιλοβατόρες. Η πολυκατοικία με μόνωση 45 κιλοβατόρες. Και η πολυκατοικία χωρίς μόνωση 145 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο. Στη Βόρεια Ελλάδα,
είναι ακόμα περισσότερες οι ανάγκες για θέρμανση. Εκεί βλέπουμε ότι μια μονοκατοικία με μόνωση θέλει 75 κιλοβατόρες ένα τετραγωνικό μέτρο, μια μονοκατοικία χωρίς μόνωση 245, μια πολυκατοικία με μόνωση 65 και μια πολυκατοικία χωρίς μόνωση 195 κιλοβατόρες. Μιλάμε για λεφτά, όχι αστεία. Τεράστια ποσά. Βλέπετε λοιπόν ότι η διαφορά της μόνωσης και χωρίς μόνωση είναι τρεις φορές πάνω. Η αρχή διατήρηση της ενέργειας μέσα στο σύστημα, έτσι για να το θέσουμε μηχανολογικά το πράγμα, σημαίνει ότι αν έχεις και ένα σπίτι που το έχεις καταμονώσει και αφήσεις το παράθυρο ανοιχτό, χάνεις το παιχνίδι. Προφανώς. Ναι. Αερισμός γίνεται, ας πούμε, σε λάθος ώρες ίσως του σπιτιού. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, για να σας ακούμε. Ο αερισμός του σπιτιού επιλέγεται να γίνει σε λάθος ώρες. Μπορεί δηλαδή με το που κλείσουν τα καλοριφέρ να πάμε να αερίσουμε το σπίτι. Μάλιστα. Χάθηκε όλη η θερμότητα. Δεν το κάνουμε αυτό λοιπόν. Το κάνουμε ίσως λίγο πριν φύγουμε, προκειμένου να αφήσουμε και το σπίτι καθαρό. Και κλείνουμε την πόρτα μετά. Το αφήνουμε το σπίτι να πάρει τη θερμοκρασία. Μου έχουν πει, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι είναι καλό να αφήνει στου 18 βαθμού, ας πούμε, το καλοριφέρ όλη μέρα, παρά να το σβήνει και να το ανοίγει και να το μπουμπονίζει, που λέμε μόλις γυρίσει. Ότι συμφέρει πιο πολύ, ότι κάνει σπατάλι όταν κάνει τη δεύτερη περίπτωση. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή όχι αυτό. Έχει μια λογική. Ως ένα βαθμό αυτό αναφέρεται επειδή το... Στην ατομική, όταν έχεις... Και στην ατομική και στην αυτόνομη έχει να κάνει με το ότι ο καυστήρας καίει λίγο παραπάνω πετρέλαιο όταν πάρει μπρος. Αν τον κλείνουμε και τον ανοίγουμε, τη στιγμή που θα παίρνει μπρος θα καταναλώσει λίγο παραπάνω. Άρα τι κάνουμε. Έχοντας σε καινούργια συστήματα θέρμανσης τον καυστήρα σε μια κατάσταση stand-by, στην ουσία τηρώντας και τους 18 βαθμούς, ο καυστήρας αναλώσει και την τεχνολογία του. Έχει κάποια συστήματα εξοικονόμησης. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσένα, Γιώργο. Πριν σε ευχαριστήσουμε όμως, να δούμε λίγο το site μας, έτσι, όπου στέλνετε τα ερωτήματά σας. Οτιδήποτε θέλετε, Γιώργο. Και είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχει συγκεντρώσει. Είναι πάρα πολλά. Είναι 1985 ερωτήματα που έχουμε, όταν έχουμε ξεκινήσει αυτή την εκστρατεία. Είναι το thermacy.sky.gr. Μπορείτε να μπείτε και απευθείας από την κεντρική σελίδα του Sky. Και επίσης υπάρχει και ο αυτόματος τηλεφωνητής 210-4800-095. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Άμα τα βρούνε η Μέρκελ και η Λαγκάρντ, μετά θα ξανανοίγουμε τα παράθυρα ή θα έχουμε πάρει ένα δίδαγμα από όλο αυτό το πράγμα. Έχεις διάθεση σήμερα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς αλλάζουμε τελείως θέμα τώρα και πάμε να βρούμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Πρωτόπαπα, διευθυντή των χωριών ΣΟΣ, καθώς σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης των παιδιών. Και βεβαίως εκπέμπουμε ΣΟΣ στην ουσία για ένα πρόγραμμα στήριξης οικογενειών στην κρίση. Πόσο ανάγκη έχετε την συμβολή όλων μας, κύριε Πρωτόπαπα? Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί όχι μόνο σήμερα αλλά και άλλες φορές μας θυμάστε και μας αγαπάτε, και μόλις πρόσφατα όταν είχαμε κάνει τα εγκαίνια του κέντρου για τη στήριξη οικογενειών σε κρίση Θεσσαλονίκη, πάλι ένα συνεργάτης μας είχε βγει στην εκπομπή σας, γιατί δυστυχώς όσες φορές και να βγεις, αυτό το πρόβλημα όπως ζούμε σήμερα και όπως δυστυχώς θα εξελίσσεται και αύριο δεν έχει εύκολες λύσεις, έχει μόνο αριθμούς δύσκολους κανείς να καταγράψει και να αναφέρει. Αυτοί οι δύσκολοι αριθμοί, κύριε Πρωτόπαπα, πόσο έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια που έχει ενταθεί η κρίση? Θα σας πω για τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, γιατί κανείς αν κάνει μια βόλτα στην Αθήνα ή στον ευρύτερο κύκλο βλέπει πάρα πολλά δύσκολα στοιχεία αύξησης αστέγων, ζητιάνων ή οτιδήποτε άλλο. Πάντως για να σας πω για τα παιδικά χωριά που εμείς μέχρι το 9 ασχολούμασταν με τα παιδιά χωρίς οικογένεια και λειτουργούσαμε τη Βάρη, το Πλαγιάρι ή την Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώς μέσα σε δύο χρόνια οι 80 οικογένειες που είχαμε σε ένα πρόγραμμα που λειτουργούσαμε στην Κυψέλη συμπληρωματικά τελείως, έφτασε σήμερα σε 6 πόλεις της Ελλάδας να εξυπηρετεί 840 οικογένειες, όπου το 87% των περιστατικών αυτών είναι Έλληνες. Το 87% των περιστατικών αυτών είναι Έλληνες, ενώ για παράδειγμα πριν 4 χρόνια, 3 χρόνια, 2 χρόνια ήταν ελάχιστο το ποσοστό των Ελλήνων. Ήταν ένα 60-65%. Το 60%, αλλά εκεί υπήρχε όμως και μια διαφοροποίηση. Κύριε Πρωτόπαπα. Δεν ξέρω πόσο λίγο χρόνο έχω, φαντάζομαι. Δυστυχώς έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Εγώ να δεσμευτώ ότι στηρίζουμε τα παιδικά χωριά ΣΟΣ,
Πάντως, ευχαριστούμε για τη σημερινή μέρα που την αναφέρετε. Πρέπει κανείς δεν την έχει στη σκέψη του. Και η έννοια της αλληλεγγύης υπήρχε, υπάρχει και αυτό είναι που θα μας βοηθήσει να κάνουμε το πέρασμα αύριο. Και σε αυτό θα μείνουμε, κύριε Πρωτόπαπα, και δεσμεύομαστε όλοι εδώ η ομάδα του Sky ότι θα επαναλάβουμε εκπομπή και θα μείνουμε σε αυτό το θέμα και σε αυτήν την μέρα. Καλωσορίζοντας κοντά μας τον κύριο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Στέφανο Λεβίζο, ψυχολόγο. Και θα συνδεθούμε και με την Αντιγόνη Παφίλη, όπου και εσύ, Αντιγόνη, βρίσκεσαι στο χαμόγελο του παιδιού. Για να ξεκινήσουμε από εσένα. Ακριβώς, βρισκόμαστε σε ένα από τα τηλεφωνικά κέντρα της πιο γνωστής γραμμής που υπάρχει, το 1056 του Χαμόγελου του Παιδιού, όπου εδώ 24 ώρες το 24ωρο, συνεχώς, και όχι μόνο εδώ, και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι εξυπηρετούν, λαμβάνουν συνεχώς κλήσεις για περιστατικά κακοποίησης παιδιών. Έχω κοντά μου την Ιωάννα Τηλαγουμιτζή, η οποία είναι κοινωνική λειτουργός και συντονίστρια της γραμμής, και θα ήθελα να τη ρωτήσω, τα περιστατικά αυτά έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο? Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση σε ό,τι αφορά τις οικογένειες που ζητούν την ενίσχυση του συλλόγου, σε ό,τι αφορά τρόφιμα, ρούχα, είδη πρώτης ανάγκης. Και αυτό είναι λογικό αν σκεφτεί κανείς την κατάσταση στην οποία πολλές οικογένειες έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα. Και δυστυχώς είναι κάτι που από ό,τι φαίνεται θα αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός. Από εκεί και πέρα, για ό,τι αφορά την κακοποίηση, πρέπει να πούμε ότι η κακοποίηση δεν είναι ένα φαινόμενο που προέκυψε τώρα με την κρίση. Δυστυχώς υπήρχε πάντα και από ό,τι φαίνεται θα εξακολουθεί να υπάρχει, και γι' αυτό είμαστε εδώ όλο το 24ωρο, κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγοι, και δεχόμαστε κλήσεις και περιμένουμε και ζητάμε από τον κόσμο να μας καλεί. Είναι ανώνυμα, είναι δωρεάν, είναι όλο το 24ωρο για οποιοδήποτε περιστατικό αφορά σε κακοποίηση ανηλίκου, για κατευθύνσεις, για να μας ρωτήσουν πώς μπορούν να το διαχειριστούν. Είμαστε εδώ για να δώσουμε απαντήσεις. Το συγκλονιστικό, Εύα, στοιχείο είναι ότι το 92% των περιπτώσεων των παιδιών που κακοποιούν είναι θύτες οι γονείς. Ναι. Από ό,τι μου είπες και εσύ, δεν είναι συγκλονιστικό, γιατί οι γονείς, ποιοι άλλοι θα είναι αυτοί που θα κακοποιούν τα παιδιά εφόσον βρίσκονται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον? Συγγνώμη, Αντιγόνη, βλέπω έχει εδώ... αυξηθεί. Ναι, Αντιγόνη. Παραδοσιακά, πάντα στα στατιστικά στοιχεία τα δικά μας, οι θύτες είναι οι γονείς. Και αυτό είναι λογικό, γιατί τα παιδιά ζουν μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Κατά συνέπεια, για διάφορους λόγους που δεν είναι πάντα οι ίδιοι και ανάλογα με τη μορφή κακοποίησης που υφίσταται ένα παιδί, ο θύτης θα είναι πάντα ή και οι δύο γονείς. Θα ήθελα να σας διακόψω, γιατί πραγματικά εμείς, τουλάχιστον που δεν έχουμε τις γνώσεις ψυχολογίας, κύριε Αλεβίζο, δεν μας φαίνεται λογικό αυτό. Δηλαδή, να είναι λογικό, είναι λογικό το ότι είναι θύτες οι γονείς? Η λέξη λογικό είναι λίγο... Σε μένα τουλάχιστον. Ναι. Η λέξη αναμενόμενο ίσως ταιριάζει καλύτερα αν ξέρει κάποιος και μελετήσει είναι πέρα από τη λογική. Το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης. Η παιδική κακοποίηση ξεφεύγει από τις ιστορίες του παππού και της γιαγιάς, μη μιλάς σε ξένους. Mm-hmm. Απομακρύνει πλέον, τέλος πάντων, ξέρουμε ότι δεν είναι μια άγνωστη φιγούρα που δεν ξέρει κανείς μας. Είναι ένας άνθρωπος που έχει την εμπιστοσύνη του παιδιού, είναι ένας άνθρωπος που έχει την αγάπη του παιδιού, είναι ένας άνθρωπος που έχει χώρο και χρόνο με το παιδί. Και που έχει όλες εκείνες τις ψυχικές, ψυχολογικές παθογένειες που τον οδηγούν να ξεσπάει σε κάποιον ο οποίος είναι ασθενέστερός του και δικός του άνθρωπος ταυτόχρονα. Και βέβαια, η ανισορροπία δύναμης είναι πολύ βασικό κομμάτι. Η ανισορροπία δύναμης, όταν λέω, όχι μόνο σωματική αλλά και συναισθηματική. Ένα βασικό ερώτημα, διότι πιστεύω ότι αφορά πάρα πολλούς. Κάποιος που είναι απ' έξω μπορεί να αναρωτηθεί, έχω το ηθικό δικαίωμα όταν βλέπω τον γείτονα να κακοποιεί το παιδί του, και το ξέρω, το ακούω το παιδί, να πάρω το 1056? Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση. Και αυτό το δείχνουν οι αριθμοί. Και θα δεις, Κωνσταντίνε, πραγματικά, κυρίες και κύριοι, ότι είναι συγκλονιστική η αριθμή. Η κάρτα που έχει ετοιμάσει η Αντιγόνη Παφίλη, τα στοιχεία με πηγή, το χαμόγελο του παιδιού. Λοιπόν, Αντιγόνη, 691 παιδιά είναι σε κίνδυνο. Έτσι ακριβώς. Το πρώτο δεκάμινο. Στην παιδική κακοποίηση, 92% αυτό που μας είπες και πριν, θύτες είναι οι γονείς. Κλήσεις στο 1056 προκειμένου και στο 122 παιδιά, 1056 προκειμένου, αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, να καταγγείλουμε κάτι το οποίο είδαμε ή να πάρουμε βοήθεια, κύριε Λεβίζο. Και όχι μόνο να καταγγείλουμε, γιατί κάποιος μπορεί να φοβηθεί και αυτή τη λέξη. Mm-hmm. Να μοιραστούμε την ανησυχία μας για κάποιο παιδί, ένας εκπαιδευτικός, ένας γείτονας. Κάτι βλέπει, κάτι υποψιάζεται σε σχέση με ένα παιδί. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό το εργαλείο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Λειτουργεί 17 χρόνια, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε σχέση με το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης. Απαντούν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Είναι πολύ χρήσιμο, γι' αυτό και σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία και αυτή τη μέρα να το επικοινωνήσουμε. Κάποιος να εκμεταλλευτεί αυτό το εργαλείο. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είναι καλύτερο, προτιμότερο για ένα παιδί να μεγαλώσει μακριά από έναν γονέα που
που τα κακοποιεί ή με έναν γονέα ο οποίος του συμπεριφέρεται βάναυσα. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δεν μπορώ να το απαντήσω. Θα σας ρωτήσω όμως ότι εξαρτάται τι λέει ο καθένας από εμάς γονείς. Mm-hmm. Γιατί αν είναι ο γονιός όπως το έχω εγώ ή εσείς στο μυαλό μας με τον τρόπο που μεγαλώσαμε, mm-hmm. ίσως εκεί να θέλει λίγο συζήτηση. Αν όμως ο γονιός ξεφεύγει από τις παραδοσιακές αξίες που συνιστούν τη λέξη γονιός, μοιάξιμο, φροντίδα, αγάπη, ενδιαφέρον, τότε ίσως είναι καλύτερο να βρεθεί σε ένα περιβάλλον που θα έχει αυτές τις... Στο 1056 λοιπόν, στο χαμόγελο του παιδιού, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά για όλη αυτή τη δράση σας που βοηθάτε πραγματικά πολύ κόσμο. Αντιγόνη Παφίλη, σας ευχαριστούμε και εσάς. SOS λοιπόν στο 1056, εμείς διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Για να πάμε να ξαναδούμε το εξαιρετικό δώρο που θα τρέξει όλη την εβδομάδα, ιδιαίτερα χρήσιμο. Οπότε εσείς παίρνετε το κινητό σας, γράφετε live και όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Το δώρο μας λοιπόν είναι από τον Όμιλο Φράγκου και είναι ένα εξαιρετικό ενεργειακό γαλλικό μαντεμένιο αερόθερμο τζάκι. Περιλαμβάνει 4 μέτρα καμινάδα, τη βάση, τις μονώσεις και την διακόσμηση όπως βλέπετε εδώ στη φωτογραφία. Το σημαντικό είναι ότι θα θερμαθείτε, θα κάνετε οικονομία και το δώρο αυτό έχει συνολική αξία πάνω από 3.000. Είναι στις 3.230 ευρώ. Λοιπόν, όλη αυτή την εβδομάδα θα τρέξει το δώρο αυτό. Live και ένα μετεπώνυμο και αποστολή στο 19.000 στο πλαίσιο και της καμπάνιας μας. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, κορίτσια και αγόρια, σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους. Καλωσορίζοντας τη Μελίνα Τσέλιου κοντά μας και τον κύριο Λάζαρο Γκόγκας, με ευτήρας γυναικολόγος, PhD, για να δούμε, Μελίνα, ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά και στους άντρες και στις γυναίκες. Πώς θα κάνουμε παιδί, στην περίπτωση που βλέπουμε ότι δεν μπορούμε φυσιολογικά να κάνουμε παιδί, τι πρέπει να κάνουμε, ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουμε και πότε ανησυχούμε. Θυμάστε που είχαμε πει πριν από κάποιες ημέρες, όταν είχαμε συζητήσει πάλι το θέμα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ότι στην ιατρική σχολή οι φοιτητές μαθαίνουν ότι το 85% των ζευγαριών θα αποκτήσουν με φυσικό τρόπο τον πρώτο χρόνο παιδί, ένα υπόλοιπο 7,5% θα αποκτήσει παιδί τον δεύτερο χρόνο χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και ένα 7,5% μένει χωρίς να αποκτήσει παιδί και άρα θα χρειαστεί οπωσδήποτε τη βοήθεια του ειδικού και εδώ έρχεται η έννοια της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για να κάνει το πολυπόθητο όνειρο πραγματικότητα. Έχω μια ερώτηση πριν πάμε στην υποβοηθούμενη παραγωγή για τον κύριο Γκόγκα. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπε η Μελίνα, μίλησε για το φυσιολογικό τρόπο. Ναι. Με βάση πόσες συνευρέσεις, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, Μελίνα, καταλαβαίνουμε ότι πλέον πρέπει να πάμε στην εξωσωματική. Γιατί αν δεν βρισκόμαστε συχνά ερωτικά με τον σύντροφό μας και ερχόμαστε σε επαφή τέλος πάντων μια φορά τους 2 μήνες και περιμένουμε έτσι να πιάσουμε παιδί, για να μην πάμε κατευθείαν στην εξωσωματική που και επιβαρυντική είναι για τον οργανισμό, αλλά και κοστοβόρα. Okay, ναι. Προσπαθούμε ένα χρόνο, αλλά. Οι επαφές θα πρέπει να είναι συχνές και κυρίως στη μέση του κύκλου. Και ο έλεγχος του υπογόνιμου ζευγαριού θα ξεκινήσει μετά από ένα συνεχιζόμενο χρόνο, όπου έχουμε επαφές στη μέση του κύκλου ελεύθερες, αρκετές, όχι λίγες, και χωρίς το αποτέλεσμα, δηλαδή χωρίς να έχουμε μια εγκυμοσύνη, κλινική αρκετές. Εγκυμοσύνη. Γιατί μπορεί να υπάρχει και βιοχημική εγκυμοσύνη. Δηλαδή χωρίς έμβριο, μόνο σάκος. Μάλιστα. Αρκετές. Αρκετές εννοούμε από την 11η μέχρι την 19η μέρα, mm-hmm. ανά 2 ημέρες περίπου. Θέλουν αριθμό, κύριε Γκόγκα. Καταλάβατε που το πάνε. 5-6 να ξέρουν λίγο. Μέσα στη μέση αυτό δεν εννοείται. Δηλαδή, ναι. Πόσες φορές. Ναι, 5-6 μπορεί κάποιος να θεωρήσει ότι okay, είχα μία ερωτική επαφή στη μέση του κύκλου. Ναι. Μηνιαίως προσπαθώ να κάνω παιδί. Όχι. Το άριο. Προσπαθεί κάθε μέρα. Έχει διάρκεια 24 ώρες. Το σπερματοζωάριο έχει 3 ημέρες. Έτσι, για να έχουμε επίτευξη εγκυμοσύνης, πρέπει μέσα σε αυτό. Το 24ωρο που θα γίνει η ορυξία, το σπερματοζωάριο να γονιμοποιήσει το άριο. Μάλιστα. Έτσι. Οπότε πρέπει να έχουμε γύρω στις ή την ημέρα της ορυξίας να έχουμε μια επαφή που αυτό γίνεται να το βρούμε και υπερηχογραφικά. Και αλλά αυτό και... για ένα χρόνο, για 2 χρόνια συστηματικά όταν προσπαθούμε. Όταν κλείσουμε τον ένα χρόνο ξεκινάει ο έλεγχος, στα 2 χρόνια το ζευγάρι θεωρείται, χωρίς να έχει καμία εγκυμοσύνη, θεωρείται υπογόνιμο. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, οι πιο γόνιμες ημέρες είναι η 14η μεταξύ της 14ης και της 16ης ημέρες. Yeah. Εκεί είναι οι 2-3 ημέρες που πραγματικά μπορεί κανείς να σχεδιάσει καλύτερα. Mm-hmm. Να έρθουμε λίγο τώρα, κύριε Γκόγκα, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και να μας πείτε. Λοιπόν, έρχεται το 3ο χρόνο ένα ζευγάρι σε εσάς. Ναι. Τι επιλογές έχει μπροστά του.
Ο έλεγχος ξεκινάει πάντα από τον ανδρικό παράγοντα, δηλαδή θα κάνουμε ένα σπερμοδιάγραμμα. Το σπερμοδιάγραμμα θα μας δώσει απαντήσεις για τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, για την ποιότητα του σπέρματος, για την κινητικότητα και τη μορφολογία. Από εκεί θα μπορέσουμε να δούμε τι είδους υποβοηθούμενη αναπαραγωγή θα ακολουθήσουμε, δηλαδή αν έχουμε ένα καλό σπέρμα και οι σάλπιγγες της γυναίκας είναι βατές, τότε μπορούμε να οδηγηθούμε και σε σπερματέχυνση, και εφόσον και η ηλικία της γυναίκας το επιτρέπει. Αν όμως έχουμε όλιγο ασθενοσπερμία ή ύπιβαθμού ή σοβαρού βαθμού, τότε πρέπει να πάμε σε εξωσωματική. Mm-hmm. Αν έχουμε άζωοσπερμία, τότε μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και βιοψία όρχιος και να καταψύξουμε σπερματοζωάρια. Και θα επιλέξουμε επίσης και τον τρόπο της εξωματικής. Δηλαδή, όταν έχουμε πολύ χαμηλή ποιότητα σπέρμα και αριθμό σπερματοζωαρίων, τότε πάμε για μικρογονιμοποίηση. Δηλαδή, για γονιμοποίηση ύξη. Με ένα σπέρμα το ζωάριο θα γονιμοποιήσουμε ένα οάριο. Αυτό έχει ενδιαφέρον και μάλλον θα έχει και συνέχεια αυτό το θέμα. Ναι. Προς το παρόν, εμείς με τα νέα τεκμήρια για τα παιδιά κάνουμε αντίσταση στο φορολογικό νομοσχέδιο με αυτό το θέμα. Δεν τελείωσα όμως. Ναι, πρέπει να πάω και στο γυναικείο παράγοντα. Δώστε μας συνοπτικά ένα τίτλο, γιατί δεν μας επιβοήθησε ο χρόνος σήμερα της εκπομπής. Να δεσμευτούμε ότι θα κάνουμε ένα δεύτερο μέρος και για την γυναικεία πλευρά. Έτσι. Είναι σημαντική. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντική και θα το κάνουμε και άμεσα αυτό, γιατί μας ενδιαφέρει όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γκόγκα, Μελίνα Τσένιου και εσένα. Λοιπόν, εμείς διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις κοντά σας με την αντίσταση που λέγει ο Κωνσταντίνος στο φορολογικό νομοσχέδιο. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα, να θυμίσουμε το δώρο μας που τρέχει. Είναι το δώρο μας από τον Όμιλο Φράγκου. Είναι ένα ενεργειακό γαλλικό μαντεμένιο αερόθερμο τζάκι. Συνολική αξία δώρου 3.230 ευρώ. Ξεχνάμε το πετρέλαιο, μεγάλη οικονομία στα μηνιαία, έξοδα θέρμανσης. Live κενό, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 19.000. Λοιπόν, στη Μαρία Αναστασοπούλου τώρα. Μαρία. Πιο σημαντική από ποτέ, Εύα, αυτή την περίοδο, αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ξέρουμε ότι είναι η προσπάθεια επιχειρήσεων να σταθούν δίπλα στον καταναλωτή, ώστε να μπορούν να καλυφθούν και βασικές καθημερινές ανάγκες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ προχωρά σε μειώσεις τιμών και οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να βρουν περισσότερα από 400 βασικά προϊόντα με μειωμένες τιμές έως και 35%, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο μια προσπάθεια ώστε οι τιμές να γίνουν πιο προσιτές για το κάθε νοικοκυριό. Παράλληλα, να πούμε πως από τη συγκεκριμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ τρέχουν και άλλες προσφορές και εκτόσεις. Μαρία Αναστασοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς ευχαριστούμε και εσάς για όλα τα μηνύματα και για την παρέα τις προηγούμενες 2 ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο πριν τις 3. Φυσικά η ενημέρωση συνεχίζεται. 7 η ώρα Ευαγγελάτος, 9 η ώρα Κοσιόνι. Εποπτεία εδώ. Όλα καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.